Ξεκινήσαμε. Τώρα ξεκινήσαμε, ρε παιδιά. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, να ανάψει το κόκκινο φωτάκι, να ξέρουμε ότι ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε με κάποια καθυστέρηση, μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει. Κάποια καθυστέρηση γιατί μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Κάποια καθυστέρηση κυριολεκτικά και κάποια καθυστέρηση μεταφορικά. Μέχρι τις 3 σήμερα. Σοκ. Το πάω 24 μέχρι και τις 3. Βεβαίως. Με πολύ Ολλανδία. Επιστρέψαμε πάλι στις ημέρες Ολλανδίας. Πάρα πολύ ΠΑΟΚ θα έχουμε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι και τις 3 θα πάμε αυτές τις ημέρες. Και συνέντευξη θα έχει. Ναι. Βεβαίως. Και τι συνέντευξη, ε. Τι. Έναν άνθρωπο που δεν τον είδες στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Τον Ουάρντα. Κι άλλον δεν είδες. Δηλαδή, συγγνώμη, ανάμεσα σε Πρίγιοβιτς και Ουάρντα μου σκέφτηκες κατευθείαν τον Ουάρντα. Ναι, πού θα πάει το μυαλό μου, φυσικά και θα πάει εκεί. Είδες ένα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν από τον Ψύχρα. Ναι, ναι. Που απεικονίζει Ολλανδές, έτσι γυναίκες Ολλανδές, οι οποίες είναι λίγο σε κατάσταση παραφροσύνης, εξαλωσύνης, γιατί λέει μαθαίνω ότι ο Ουάρντα φτάνει στην Ολλανδία. Τα πολύ πετυχημένα του διαδικτύου. Τι γίνεται ρε, η Ελένη Μπούντου. Φιλικό έχουμε κάνα σήμερα. Φιλικό θα φέρεις τώρα, άσε τώρα. Κοίταξε, από τη στιγμή έφερα που. Έφερα το πρίγκιπι, τι άλλο. Περίμενε λίγο. Από τη στιγμή που δεν έφερα μέχρι και σήμερα. Ναι. Έτσι. Τι αγχώνεσαι. Εγώ τι να με την ίδια συντέγη δεν πάμε στα μάτς με Βασιλεία. Ναι, οπότε. Εγώ τι... αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Αυτό είναι αλήθεια. Σπέβδε βραδέως μας λέγανε στο. Οπότε γιατί ναι. Αγχώνεσαι. Ο Πρίγκιπι επέστρεψε. Ο Πέλκα έπαιξε φόρ. Ο ναι. Ελκαντουρί έπαιξε φόρ. Ο Μιστακίνη παίζει φόρ. Ο Κουλούρη λύση εκ των έσων μπορεί να βρει. Βέβαια. Βέβαια, καλή καρδιά να υπάρχει. Και διάθεση και βεβαίως. Θέληση. Και τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν ναι, για το ράσμα Λουτσέσκου. Έτσι βέβαια. Ισχύει απόλυτα. Ναι. Και πώς το λένε, και μία λαμπάδα εκεί πέρα στον Πρίγκιπι να είναι καλά, να έχει γυρίσει υγιής και να είναι σε φάση να μπει άμεσα. Ναι. Δεν μην χρειάζεται πολύ χρόνο. Για να παίξει. Γιατί αλλιώς, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και όπως είδα στο Instagram, διακοπές από ό,τι βλέπω γίνονται. Mm-hmm. Από τον υπεύθυνο μεταγραφών, οπότε δεν βλέπω θετικό άμεσα. Μπορεί να συνδυάζει, είναι αυτό που λέμε και διασκέδαση και δουλειά. Ναι, και βουνό γιατί και θάλασσα, η συγκεκριμένη Χερσόνησος, έτσι, προσφέρεται και για μεταγραφές. Ναι, και το συγκεκριμένο είδα, όμως, σημείο. Από αυτά που είδα, νομίζω ότι κάπου σήμερα θα ξυπνήσει λίγο πιο αργά. Εντάξει, ραντεβού γίνονται και το απόγευμα, Νίκο. Δεν πρέπει να γίνονται σωστά. Αυστηρά τα ραντεβού 10 μπορεί η ώρα το πρωί. Viber και από το Skype και από όλα αυτά. Πλάκα κάνεις. Πάρα ναι. Πολλά γίνονται. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Γενικά είναι όπως το είπες. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Θα έπρεπε να είναι το μότο του καλοκαιριού, θα πω εγώ. Είναι το είναι εκπομπή Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, λοιπόν. Μέχρι θες και να το υιοθετήσουμε, το ναι, κρατήσουμε, ναι, ρε παιδί. Θέλω να το κάνουμε hashtag. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Πώς θα βλέπεις αν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το υιοθετούμε. Ναι. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Έτσι θα το πάμε. Χαλάρα, δεν θέλω κι εσείς να αγχώνεστε. Και εμείς αργά θα βαδίζουμε και τις τρεις. Έχουμε δρόμο. Ένα τρίωρο γεμάτο. Εντάξει, ξεκινάμε λίγο πιο αργά, αλλά δεν έχετε παράπονο. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Μέχρι τις 3 ούτως ή άλλως υπάρχει χρόνος μπροστά μας. FM κενό, τα μηνύματά σας στέλνετε, σχολιάζετε, απορίες, προβληματισμούς, ερωτήσεις, καλημέρες, καλησπέρες. Ό,τι θέλετε στο 54526 1,24 η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Να σε ρωτήσω κάτι σένα που είσαι ναι. Πιο κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Να σου πω κάτι. Η είδηση είναι άλλη μπασκετική είδηση. Παρακαλώ. Έτσι. Τέλος από Παπαπέτρου από Ολυμπιακό. Τι να σου πω, ένα τριχύλα μεγάλη. Πάει Παναθηναϊκό. Τώρα αλήθεια, εσείς που είστε μπασκετικοί, ξέρεις αυτή η κλασική ερώτηση. Που είστε μέσα στα πράγματα. Καλή συνέχεια. Κοίτα, τι να πω, ρε παιδιά. Τόση φασαρία δηλαδή για αυτό το παιδί. Εμάς δεν μας απασχολεί, αλλά υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι το κουτσομπολιό, ρε παιδί μου. Έχει πρόταση νομίζω. Εδώ και καιρό. Έχει πρόταση. Συγγνώμη, αυτό τόσο καλό είναι, α πούμε. Όχι για μένα. Που γίνεται τέτοιο θέμα. Οκ, okay, είναι γαμπρός, το καταλαβαίνω, αλλά. Α, ναι, το για μένα αυτό. Όχι. Το ξέχασα αυτό, ναι. Ναι. Σε εμάς δεν μπορεί να έρθει τώρα που ας πούμε, έχουμε και πιο στενές οικογενειακές σχέσεις. Δύσκολα. Όχι. Μόνο αγάπη μπορούμε να προσφέρουμε στον Παπαπέτρου. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να δώσουμε. Αυτά που θέλει τα άλλα δεν τα έχουμε. Εντάξει, ο καθένας ό,τι έχει. Ο καθένας ό,τι έχει. Να, είδες, μας ενδιαφέρει και τι κάνει ο Παπαπέτρου, γιατί έχει πει στο σπίτι μας πλέον. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι εμείς μόνο αγάπη μπορούμε να του δώσουμε. Κατάλαβες, κάτι άλλο δεν μπορούμε να δώσουμε στον Παπαπέτρου από αυτά που ζητάει από λεφτά. Λοιπόν, θες λίγο να με βοηθήσεις και να μου πεις πιανού ήταν αυτή η πολύ ωραία ιδέα να πάει η ομάδα μια εβδομάδα στην Ολλανδία 10 μέρες. Και να γυρίσει και να ξαναφύγει άλλες 10 και δεν μου το κάνει όλο μαζί. Υπάρχει ναι, κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Δεν ξέρω ποιανού ήταν η ιδέα, αλλά έχει λογική και μπορώ να στο δικαιολογήσω. Ναι. Να μην μείνουν οι παίκτες τόσο καιρό μακριά από τις οικογένειές τους. Ναι. Πέρα ναι. Από αυτό, το πρωτάθλημα τελείωσε όταν έπρεπε να τελειώσει. Δεν είχε play-off. Θυμάσαι κάτι χρονιές που σωστά, λόγω play-off τραβούσαμε και δεν ξέραμε γιατί βάζαμε ενδιάμεσα το κύπελο, τον τελικό του κυπέλου και πηγαίναμε τη δεύτερη-τρίτη αγωνιστική τον play-off πιο πίσω. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που τελειώσαμε
όταν έπρεπε να τελειώσουμε και είχαμε μπροστά μας, είχαν οι παίκτες μπροστά τους 40 ημέρες για να ξεκουραστούν. Θεωρήθηκε ότι ένας μήνας ήταν αρκετός, έπρεπε να επιστρέψουν. Θα ήταν πάρα πολύ το διάστημα για να μείνουν στην Ολλανδία συνεχόμενα. Άρα τις ημέρες που είχαν μπροστά τους έπρεπε να τις σπάσουν και να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν και να δουν τους δικούς τους. Γιατί το να πας πάνω 25 μέρες είναι λίγο σκληρό, όπως και να το κάνουμε. Όλοι πάνε καμιά 17, 18, 20 δηλαδή. Εσύ, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Όχι, το λέω, έχω ίδιο σκοπό, γι' αυτό το ρωτάω. Τέλος πάντων, έχει φιλικό σήμερα, αργότερα, το παιχνίδι με τη Στεάουαϊ. Γενικά, αυτά τα τελευταία φιλικά, και όσο πλησιάζουμε προς τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λογικά το περσινό κορμό. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποια προσθήκη από αυτούς που έχουν έρθει μέχρι τώρα, είτε να έχει προσθεθεί κάποιος άλλος μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Γενικά μπαίνουμε σε τελική ευθεία, να το πω έτσι. Έχουμε δρόμο ακόμα για να είμαστε τελική ευθεία. Μπαίνουμε γενικά στο δρόμο για τα πρώτα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Στο δρόμο που θα δείχνει μια εικόνα, ναι, θα δίνει ακριβώς, μια εικόνα ακριβώς. Από το τι θα δούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε στα μάτς με Βασιλεία. Έτσι. Και ειδικά προς τα τελευταία φιλικά πριν το πρώτο μάτς με τη Βασιλεία, πάνω κάτω θα δούμε την εικόνα που θα δούμε και στη Βασιλεία, να το πω κάπως έτσι. Όπως συνηθίζεται. Λοιπόν, είπαμε. Λίγο πιο μετά θα υπάρχει και μια προγραμματισμένη συνέντευξη να ακούσουμε. Μία και τέταρτο, αν θυμάμαι καλά. Πάω ξύδικα πες μία και 20-25. Θα πάμε και στην Ολλανδία φυσικά να μιλήσουμε με τον Σταύρο Κόλκα. Με τον Σταύρο Κόλκα λίγο μετά το διάλειμμα. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πούμε και για ό,τι άλλο κινείται στο σύλλογο. Περιμένουμε και μεταγραφές των ΑΣΥΓΜΑ. Ο οποίος καθημερινά τα παιδιά να είναι καλά, όλο και κάτι. Έχουνε σε οποιοδήποτε τμήμα. Στο Βόλο νομίζω κλείσαμε, δεν έχεις κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι τα κανόνισε έτσι ο Γιάννης, ώστε να έχουμε κλείσει από νωρίς και να αρχίσει η δουλειά χωρίς προβλήματα, χωρίς κενά. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Όχι όμως για το τμήμα Βόλο, τα έκανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, στο μπάσκετ δεν έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, αλλά θα μου πεις στο μπάσκετ έχει αρκετές μέρες στη διάθεσή του. Έτσι το έχεις πίεση, ότι δεν περιμένουμε άμεσα κινήσεις στο μπάσκετ. Έγινε μία πρώτη κίνηση. Τώρα είναι και όλο το ενδιαφέρον στο Las Vegas. Οπότε. Έχει μαζευτεί ωραίο μπασκετικό παρέακι εκεί πέρα, έτσι. Τι εννοείς? Βλέπω και τον Coach είδα, και τον Νίκο τον Σταυρόπουλο είδα, και τον Lucky Jones σε κάποια φάση. Ξέρεις, σε πρόβλημα στη φωτογραφία, μάλλον. Από ό,τι κατάλαβα από κάποιες δηλώσεις που βγήκανε. Ναι, του Lucky. Ναι, ναι. Όχι στον ΠΑΟ. Αλλού. Θέλω να με ενημερώσει. Να, γι' αυτά θέλω. Ο Phil Goss νομίζω είναι στο LA. Βεβαίως, έπαιξε και χθες. Ή μάλλον χθες είχε παιχνίδι με την. Όχι στο LA, στο Las Vegas. Ναι, ναι, στο Las Vegas, συγγνώμη. Ναι. Είναι που μπερδεύω τα μέρη. Okay. Γενικά υπάρχει κόσμος πολύ εκεί. Γενικά της μπασκετικής Ελλάδας, όχι μόνο ΠΑΟ, και έχει πολλούς εκπροσώπους εκεί το μπάσκετ. Θα πούμε αρκετά, ή μάλλον θα πούμε και για μπάσκετ και πιο μετά. Λοιπόν, οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα και να μπούμε έτσι πιο μέσα σε αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Μέχρι και τις 3, μην το ξεχνάτε, αυτές τις μέρες τρίωρη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να πάμε στην Ολλανδία σιγά σιγά. Ποιον έχουμε εκεί? Το Σταύρο, επιτέλους έχουμε το Σταύρο. Σταύρο, Κόλκα, τι γίνεται? Καλησπέρα από το εξωτικό Όστεμπεργκ. Είχε η Ελένη μια ιδέα να κάνουμε. Η Ελένη δεν μπορεί να έχει ιδέα. Πρώτα απ' όλα η Ελένη ανεβάζει Insta τα οποία μου τα κρύβει. Σου τα κρύβω? Όντως. Πώς ναι, τα κρύβει, ναι. Πώς γίνεται το αυτό? Το μισό πρόσωπο εννοείς, γιατί. Δεν ξέρω. Ανεβάζει Insta και μου τα κρύβει. Το μισό πρόσωπο εννοείς. Υπάρχει τέτοια επιλογή? Ναι, όχι. Υπάρχει τέτοια επιλογή για να καλύψει. Σε έχει μπλοκάρει δηλαδή? Ναι, με έχει μπλοκάρει. Καλά, αφού όλα τα βλέπεις. Κάνε με άδει με μπλοκ. Αφού όλα τα βλέπεις. Είναι, αν κάτσε λίγο, βγαίνει στο χασίδι του Βαζόγλου με ποδοσφαιριστή. Με ξανθό ποδοσφαιριστή. Ξανθό. Από πίσω, σαν το Μητσάρα, ναι. Τώρα το είδα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Είχε μια ιδέα να γίνει το μότο αυτής της εποχής γενικότερα. Να είναι το αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Πώς το βλέπεις την ιδέα? Το κάνουμε και hashtag. Πάρα πολύ. Καλό, δεν είναι? Και πιστεύω ότι εσύ μπορείς να δουλέψεις το hashtag αυτό. Για πες, τι γίνεται? Κοίτα, έχουμε παιχνίδι σήμερα. Ωραίο παιχνίδι. Με την Εύση Μπούκουρεστ που ήταν κάποτε στη ΑΟΑ, αλλά όταν έπεσε το καθεστώς, γιατί η αριστερά δεν πρόδωσε στην Ρουμανία. Είναι η αλήθεια. Α, υπάρχει και ιστορική ανάλυση. Ναι, υπάρχει. Είδαμε τότε που παίξαμε και με τη Ραπίτ που κρεμάσαμε τον Τζαουσέσκου. Ντίνο Καραμητρούση, εσύ.
η εξέλιξή του. Απλά εγώ δεν έχω τρεις κόρες, γιο και αναγνωρισμένους. Ναι. Τέλος πάντων, με την Στεάουα σήμερα, με την FC Bucharest. Θα δείτε δηλαδή Τζίτζι Μπεκάλη. Θα δούμε Τζίτζι Μπεκάλη, δύσκολο. Μπεκάλη θα είναι σε κανένα κότερο αυτή την εποχή και θα λιώνει με τις μοντέλες. Παιδιά, φωτογραφίες. Για φωτογραφίες ήρθατε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Εδώ προετοιμάζει το ΠΑΟΚ. Τίποτα. Έχει καταντήσει ο ΠΑΟΚ στο Instagram, σαν την Ντόρη στην Φραουλίτσα στη Μύκονο και εκεί μας καταντήσανε, παιδιά. Τη Μούλα, για πες. Που είναι η Φία Τούλα που χαίρεται πάντα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, με την FC Bucharest σήμερα, παιχνίδι απέναντι σε ομάδα ίδιο επίπεδου με τον ΠΑΟΚ, μια ομάδα μονίμως σε επίπεδο Europa League, έχει συμμετοχές βέβαια και Champions League συγκεκριμένη, αρκετές. Κατάξει και από τα αυτοί παλιά βέβαια, αλλά ο θεματοφύλακας είχε λάθος σχέση και του κόψαν τα δάχτυλα, γιατί τότε τα πράγματα ήταν λίγο ακραία. Γι' αυτό κρεμάσαμε τον Τσαουσέσκου, για να χειρίσουμε και εκεί που ήμασταν. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, να είναι η προετοιμασία πλέον ανθρώπινη, εννοώντας ότι θα δουλέψει το παιχνίδι με τη Βασιλεία Λουτσέσκου, ξεκάθαρα φάνηκε αυτό δηλαδή στην προηγούμενη στη χθεσινή προπόνηση, η οποία ήταν εκπληκτική προπόνηση. Είναι η αλήθεια. Στο τακτικό κομμάτι. Ναι, είδα και το σχόλιο ημέρας, και το σχόλιο έμεινε εκεί. Γιατί ναι, πες μας λίγο. Τι είναι χθεσινή προπόνηση. Ποιο ήταν έτσι το τόσο καινούργιο και διαφορετικό. Μερικά πράγματα είναι καλό να τα ζεις και είναι δύσκολο να τα μεταφέρεις. Αλλά πάρα πολύ διαφορετική τρόπη ανάπτυξης, πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση, πάρα πολύ καλή δουλειά σε στημένα, πάρα πολύ καλή, ακόμα στημένο κομπίνα σε πλάγιο έγινε, με screen. Δηλαδή, φάση η οποία είναι τόσο απλή και όμως δεν την έχουμε δει ποτέ στον αγώνα. Με παράλληλες κινήσεις και συγχρονισμό. Γενικά ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια διαδικασία επίσημων αγώνων, νομίζω ότι αυτό το στάδιο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Στο προηγούμενο ο Λουτσέσκου περισσότερο δούλεψε στο να εντάξει τα νέα παιδιά στο σύνολο, στο ισχυρό γκρουπ που είχε φτιάξει πέρσι. Και από εκεί και πέρα τώρα δουλεύει νομίζω περισσότερο στον κορμό που θα δούμε στις 24 του Ιούλη στην Τούμπα. Υπήρχε και η δοκιμή του βασικού σχήματος, αυτό θα δούμε. Δηλαδή, αν θα είναι 45, αν θα είναι 60 λεπτά θα το δούμε στη διάρκεια ή θα μάθουμε στη συνέχεια. Ο Πασχαλάκης που ήταν κάτω δοκάρια στο σχήμα, ο οποίος βγαίνει και αυτός φωτογραφίζει με συνάδελφο, ο οποίος είναι 4 κεφάλια πιο κάτω και αναγκάζεται και ανεβαίνει κάπου. Κάτι μου θυμίζει, ναι. Ή μάλλον κατάλαβα για ποιον λέτε. Ναι, δεν το ξεπερνάμε και αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η άμυνα είναι γνωστή, ο τροφλέγας είναι γνωστός. Δηλαδή Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, οι πέντε της άμυνας ουσιαστικά. Κάνιας, Μαουρίτσιο, οι δύο κεντρικοί μέση, δεκάρι, ο Καντουρί, μιας και δεν έχουμε φόρ και ο Πέλκας πάει στην κορυφή της επίθεσης. Δεξιά ο Λιμιός και αριστερά ο Μπίσεσβαλ. Αυτή είναι η ενδεκάδα που θα δούμε το απόγευμα με το δίδυμο Καντουρί Πέρκα να μην είναι απίθανο σε περίπτωση που χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Πρίγιοβιτς, εντάξει. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εκεί θα πάει ο ΠΑΟΚ, αν χτύπα ξύλο, παραλαμβάνω, 75 φορές πάθει κάτι ο Πρίγιοβιτς. Πέρκα κορυφή και όλη Καντουρί από πίσω, γιατί δοκιμάστηκε και όλη Καντουρί μπροστά, έτσι. Αλλά ο Πέρκας έχει πιο πολλά στοιχεία επιθετικού από τον Καντουρί, πιο εύκολα βγαίνει στον γκολ. Πιο καλά κινείται στο μεσοδιάστημα, αλλά προφανώς καταδίκιο στις δοκιμές που έγινε, γιατί την μέρα που δοκίμασε τον Εκατορία στην κορυφή, ο Λουτσέσκου είχε δοκιμάσει και τον Πέρκα. Καταλήγει σε αυτό το κομμάτι. Μιστακίδης όχι, σε αυτή τη φάση. Όχι, δεν είναι πίσω σε σχέση με τους άλλους τακτικά. Ό,τι λέμε σήμερα δεν ισχύει για... Ναι, μιλάμε για τώρα, ναι, εννοείται. Εντάξει, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί και ο κόσμος μπορεί να μπερδευτεί. Στην εποχή του Τσέσκου αυτό που ζούμε είναι μία εμπιστοσύνη στη δουλειά του και μία ιεραρχία με βάση το ποιοι έχουν δουλέψει περισσότερο μαζί του και ξέρουν τα θέλω του καλύτερα. Αν σε 6 μήνες ο Μητακίδης, ξέρω εγώ, έχει αφομοιώσει 100% σε 6, σε 3, σε 4, εντάξει, αυτό που θέλει ο προπονητής, θα τον δούμε πιθανότητα εκεί. Αν, ξέρω εγώ, χαρίσεις, αφομοιώσει αυτό που θέλει ο προπονητής, μπορούμε να το δούμε εκεί. Το ίδιο ισχύει για τον Λάμπλου, το ίδιο ισχύει για όλα τα παιδιά, τέλος πάντων, που ενσωματώθηκαν
σε αυτήν την περίοδο στην ομάδα. Σταυρό. Άρα λοιπόν εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή με γνώμονα το τι υπάρχει ενδεχόμενο υπάρχει να δούμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. Ναι. Αυτός που δυσκολεύεται αυτό... να αφομοιώσει τα θέλω είναι ο Ενρικέ, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Εντάξει, από το γεγονός ότι... πιστεύω ότι δεν έχει βγάλει άσκηση χωρίς παρατήρηση. Ναι. Δεν είναι, δεν το έχει. Ευγενικός, δεν το έχει παρατήρηση, δεν είπε πινελίκη. Ναι. Εντάξει, είναι ευγενική φυσιογνωμία. Όπως έχει πινελίκη, ναι. Okay. Mm. Αλλά ο Ενρίκε είναι καλός ποδοσφαιριστής ατομικά. Αυτό, τα στοιχεία που έχει δεν μπορούσε ποτέ να τα, να τα εντάξει σε ένα κλάμπ υψηλού επίπεδου, γιατί με τα στοιχεία που έχει θα μπορούσε να παίξει σε top επίπεδο. Εντάξει, τι δεν έχει, γκολ, assist, ταχύτητα, τεχνική, τι δεν έχει. Ναι. Τα έχει όλα. Αυτό που δεν έχει προφανώς και το καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο στην προετοιμασία είναι ότι δεν μπορεί να, να συγχρονιστεί με τους υπόλοιπους παίχτες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια στην εποχή του Τσέσκου μπορεί να αποβεί καταδικαστικό για τον Ιλία Ζηλιάνο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Άλτα εδώ ενώ δεν προγραμματιζόταν να είναι εδώ. Από αυτούς που, που μπήκανε στο γκρουπ φέτος, έτσι και δεν βάζω μόνο τον, τον Ζαμπά και τον Χατσαρίδη, βάζουμε και τα παιδιά που ήταν δανεικούς. Ναι. Που ήταν δανεικοί και επέστρεψαν τέλος πάντων. Ναι. Είναι κάποιος κοντά στην ενδεκάδα, να το πω έτσι απλά. Όχι, όχι. Κανείς. Κανείς. Όλοι είναι πιο πίσω, ε. Κανείς. Mm-hmm. Ακόμα και στα εξτρέμ. Mm-hmm. Ο Λιμνιός που είχε τον χρόνο εδώ είναι μπροστά. Ναι. Ναι. Όχι όσο οι άλλοι, αλλά είναι μπροστά. Ναι. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Τσέσκο, είναι πολύ, πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί δίνει τους ρόλους που πρέπει σε αυτούς που έρχονται. Μπορεί να, να ενταχθεί κάποιος στο βασικό γκρουπ, αν είναι μόνο σε top επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι μια ευθεία γραμμή και επειδή κάποιος ήρθε θα παίζει. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα και του Ζαμπά και του Χατσερίνη. Και οι δύο είναι πολύ πίσω. Και εντάξει τώρα κάποιος που ακούει, λέει τι λένε τώρα. Και όμως είναι πάρα πολύ πίσω. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πλέον σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Ωραία. Υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Και για να έρθεις να πεις ότι είμαι εδώ, θα πρέπει να πείσεις ότι σε λειτουργία συνόλου όταν μπαίνεις μέσα είσαι καλύτερος από αυτούς που ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και θέλει και χρόνο. Άρα υποθετικά και... μιλώντας, αν αύριο έρθει μία μεταγραφή, ένας καινούριος παίκτης, είναι απίθανο να προλάβει τα μάτια με Βασιλεία. Έτσι, βάσει της λογικής και της φιλοσοφίας του Λουτσέσκου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το είπε ο προπονητής στο φιλικό με την Νότσερα, ξεκάθαρα. Που έχει πέρα, έχουν περάσει μια εβδομάδα. Πόσο μάλλον τώρα. Μετά από, ναι. Δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να... εκτός αν μιλάμε τώρα, ότι να έρθει ένας top παίκτης που είναι ήδη στην προετοιμασία. Αλλά top. Που θα του πει ο προπονητής top τι σημαίνει. Όχι τεχνική, τεχνική ποιότητα και τα λοιπά και αθλητικά προσόντα. Και αφομοίωση στο τακτικό παιχνίδι. Εντάξει. Αυτό που πληρώνεις περισσότερο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Όλοι έχουν αθλητικά προσόντα, έχουν μια αλφα τεχνική, έχουν τέλος πάντων μια οξυδέρκεια όταν μιλάμε για το επίπεδο. Αυτό που πληρώνεις παραπάνω είναι το να διαβάσει το παιχνίδι και το δικό σου και του αντιπάλου. Αυτό πληρώνεις ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Σαν το Harry Kane δηλαδή. Ένα ακριβώς αυτό. Πάλι καλό. Χτες σε blog σου πώς είχες μπλέξει τον Harry Kane, τον Πρίγιοβιτς, την Αγγλία, τον ορισμό του γήπα να το θέσω έτσι κομψά, δεν το κατάλαβα ποτέ. Αλλά τα έχεις καταφέρει, σε ένα κείμενο όλα. Γι' αυτό είμαστε ακριβοπληρωμένοι και δεν είμαστε της σειράς. Ελένη μου. Βασικά που θα έλεγε και ο Νίκος Μοσκοβίτης. Να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι άλλο. Ο Πρίγιοβιτς και ο Άρντα που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία, έχουμε εικόνα, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα είναι σε φάση να μπουν με την ομάδα. Ο Πρίγιοβιτς είναι πιο μπροστά και πιο ξεκούραστος, γιατί δεν έπαιξε. Mm-hmm. Εντάξει, και πιο έξυπνος. Και έχει δουλέψει με την ομάδα πέρσι. Και παίζει για την πιο εύκολη θέση. Λογικά. Και είναι και μοναδικό στη θέση, πιο καλή μοναξιά. Θέση. Ο Πρίγιοβιτς είναι άλλη κλίμακα. Mm-hmm. Ο Βάρντα είναι μια άλλη κλίμακα. Ναι. Δηλαδή σε τι φάση τα κεφαλικά του κύτταρα. Θα έρθει η πρόταση. Τα δικά του τα κύτταρα με τον Ενρίκε είναι ένα κλικ πάνω. Γιατί είναι και δύο ξένοι, ένας από τους δύο μένει. Mm-hmm. Ωραία. Μπορεί να παίξει περισσότερο δεξιά από ό,τι από τον Ενρίκε. Γιατί και το πρόβλημα του Πάουκ είναι αυτό. Έχει πολλούς που μπορούν να παίξουν να κλείνουν προς τα μέσα. Έχει ελάχιστος που μπορούν να κολλήσουν στη γραμμή. Ναι. Δεξιά-αριστερά. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Είναι 15 παράμετροι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη τώρα. Εικασίες θα κάνουμε και μπορούμε να τις υπολογίζουμε και όλες τις παράμετρους. Mm-hmm. Αλλά
νομίζω ότι θα κάνουμε υπομονή λίγο στην υπόθεση του Άρμα. Καλά, να κρύβει αυτό, άλλο τίποτα. Πέρα από του βασικού του οποίου είπε και θα του δούμε σήμερα, αναπληρωματικού δοκιμάσει σε σύστημα 4-3-3 χθε. Ναι, ναι, γιατί όλα τα δεκάρια ήταν στην δεκάδα. Ναι. Ο Πάοκ ουσιαστικά χθε έπαιξε χωρί πούμε τρία δεκάρια. Θα το δούμε και αυτό σήμερα λογικά. Έστω για λίγο, αλλά θα το δούμε. Το 4-3-3. Αυτό που δοκίμασε με τους αναπληρωματικούς χθες, ή όχι. 4-3-3. Ναι. 4-3-3, ναι, θα το δούμε αναγκαστικά. Και μιλάμε για 2-45 λεπτά ή ένα 60 λεπτό και αναλόγως μετά τους αναπληρωματικούς. Όχι, όχι, 45 λεπτά, γιατί θεάουα, ενώ πάω και είχε έτοιμα να παιχτείνουν 2-60 λεπτά και μπαίνουμε και βλέπουμε σε στοίχημα το over. Ένα 80, ένα 85 και αρχίζω και... Ζαλίζομαι. Λέω, μήπως τους πιάσουμε κότσους και δεν έχουν πάρει χαμπάρι την 60 λεπτά. Ωραία. Δεν πιστεύω ότι θα 45 λεπτά θα δούμε, γιατί αυτοί που πουλήσαν και παίκτες έχουν και τραυματίες, δεν τους βγαίνει. Ζήτησαν ένα 45 λεπτά. Τώρα αν κάτι αλλάξει εκεί, καμιά φορά μερικά πράγματα γίνονται σε συνεννόηση επί τόπου. Ναι. Μόνο η τηλεόραση θα ενημερωθεί καμιά ώρα πριν, ξέρω εγώ, μετά από μια άρνηση. Ωραία. Ωραία λοιπόν, Σταύρο. Θα σε ακούσουμε ζωντανά στην περιγραφή, στα σχόλια, στο ρεπορτάζ και ούτω καθεξής. Ξυπλό καρέ με από τα Insta Stories. Ορίστε. Ξυπλό καρέ με. Σκάνδαλο. Αν έχει γίνει όντως αυτό, είναι σκάνδαλο. Δεν ξέρω γιατί δεν τα βλέπει, αφού βλέπω ότι τα παρακολουθεί όλα. Πώς γίνεται να τον έχω μπλοκάρει. Να σου πω, με ποιον ήσουν προχθές το βράδυ. Μα δεν το είδες. Με ποιον ήσουν. Με κοινή παρέα. Με έχεις μπλοκάρει, με έχεις μπλοκάρει. Τι σε έχω μπλοκάρει, καλέ. Πώς γίνεται να σε μπλοκάρω, σε ξεμπλοκάρω. Δηλαδή το χθεσινό. Ενημερώθηκα την ώρα που έβλεπα κάτι σφαγές σε ένα Σίριαν. Ότι είδες το Insta Story μου. Δηλαδή έβλεπα σφαγές και ενημερώνομαι και το Insta Story. Ωραία. Να σου πω κάτι, πιστεύεις ότι παίρνω στη διαδικασία να σε μπλοκάρω και να σε ξεμπλοκάρω, γιατί το χθεσινό μου το story το είδες. Είναι του μάτσα αυτό τώρα, ναι. Δηλαδή κάπου δεν μπορεί να μην σου εμφανίζονται, δεν ξέρω. Κάτι κάναν αυτές εκεί, να ξέρεις, Νίκο. με μπλόκανε και με ξεμπλόκανε μετά, για το ξεκάθαρο. Μου φαίνεται υπερβολικό. Είσαι υπερβολικός. Εγώ θα γυρίσω. Θα σου πω όταν γυρίσω. Θα σου πω όταν γυρίσω το Σεπτέμβριο. Σε περιμένω το Σεπτέμβριο. Αργά παντήσω ζωή κερδίζω. Έγινε, Σταύρε. Αργά παντήσω ζωή κερδίζω. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έτσι να είμαστε τυπικοί, γιατί μία και τέταρτο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη του Πρίγκοβιτς. Πιστεύω να προλάβουμε μέχρι τη μία μισή να έχουμε βγει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάω 24. Δεύτερη ώρα, στα μισά της εκπομπής είμαστε. Έτσι, από σήμερα πάμε τρίωρο μέχρι δύο εβδομάδες ακόμα, σίγουρα. Τουλάχιστον, με ορίζοντα λοιπόν, διβδόματα. Τριετίας, τετραετίας όπως λέγανε για τις εκλογές. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάναμε μια πρώτη σύνδεση με Ολλανδία, μιλήσαμε με τον Σταύρο. Γενικά ημέρα σήμερα σε λίγο... Περιμένουμε να ακούσουμε Αλεξάνδερ Πρίγκοβιτς. Ζωντανά από την Ολλανδία. Ακριβώς. Μία και τέταρτο μας ενημέρωσαν. Βάλτε μία και είκοσι. Εσείς μία και 25. Δεν αργούν παραπάνω τα παιδιά από το ΠΑΟΚ TV. Έτσι, ναι. Όχι. Και με Πασχαλάκι που έκαναν και με Μιστακίδη που έκαναν. Στο YouTube, ναι, βεβαίως. Ωραία. Θα ακούσουμε τον Πρίγκοβιτς. Φιλικό σήμερα με τη Στεάουα. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, γιατί είπαμε ότι πλησιάζοντας πια. Στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, ακούσατε και το Σταύρο πριν, ουσιαστικά σε αυτά τα φιλικά ο Λουτσέσκου θέλει να μοντάρει τους παίχτες που έχει στο μυαλό του για τα μάτς με τη Βασιλεία, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο περσινός κορμός ουσιαστικά και πάντα με την προσευχή Ελένη Μπούντου ο Πρίγκοβιτς να είναι κομπλέ. Και okay. Να κυλήσει ομαλά, χωρίς προβλήματα, ναι. Χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία για τον Πρίγκοβιτς. Προφανώς και δεν θα είναι στο 100% από τη στιγμή που είχε ένα γεμάτο καλοκαίρι, μπήκε πιο αργά στην προετοιμασία, αλλά να είναι σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται για αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Βασιλεία. Γιατί που λέει ο λόγος τώρα να ανακοίνουν ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ στην επίθεσή του, λέμε τώρα, λέμε, κουβέντα κάνουμε. Ναι, δύο είναι για να ξεκινήσει. Έτσι λέει, θα ξεκινήσει εκεί το live. Τώρα πότε θα αρχίσει να μιλάει, είναι μια άλλη κουβέντα. Δύο η ώρα ή σε δύο λεπτά. Σε δύο λεπτά, ρε. Αυτό το έχει προγραμματισμένο, ναι. Ωραία, σε δύο λεπτά, okay, ορίστε. Ωραία. Δύο η ώρα. Α, δύο η ώρα πήγε. Εγώ έχω ενημέρωση εδώ μία και τέταρτο.
Αλλά έχετε εσύ εκεί πέρα. Ναι. Έχετε εσύ εκεί πέρα. Κάτσε να δω, να δω. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν, λέγοντας αυτά, περιμένουμε να δούμε στα επόμενα φιλικά. Αρχίζει γενομένως από το σημερινό με τη Στεάουα. Μιλάμε προφανώς για σιγά σιγά πρόβες ενδεκάδας. Και όσο πλησιάζουμε προς τα μάτς με τη Βασιλεία, εκεί θα δει τους 11, παύλα 14 θα πω εγώ, που έχει στο μυαλό του Λουτσέσκου για αυτά τα πρώτα παιχνίδια με τους, με τους Ελβέτους. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά, και βέβαια θα έχουμε να δούμε αρκετά, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το χρονικό σημείο, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, τα φιλικά είναι περισσότερο μονταρίσματος ενδεκάδας, να το πω έτσι, εν όψη Βασιλείας, και όχι τόσο αυτό που μας είπε ο Σταύρος πριν, το να μπουν παίχτες στο γκρουπ σιγά σιγά και να δοκιμάσει κάποια πράγματα ο Λουτσέσκου. Δηλαδή να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, όπως λέμε, σε αυτό το καταπληκτικό δημοσιογραφικό κλισέ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε και μια εικόνα από τον ΠΑΟΚ, από την ομάδα που θα δούμε στα μάτς με τη Βασιλεία. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, είναι σαφώς μόλις η δεύτερη μέρα της προετοιμασίας από το δεύτερο στάδιο. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ο βασικός σου φορ, που υποτίθεται ότι είναι ο Πρίγιοβιτς, επέστρεψε μόλις χθες. Αλλά σιγά σιγά, ακόμη και σήμερα, η πρώτη ενδεκάδα που θα δούμε είναι μια ενδεκάδα που ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το οποίο θα δούμε στο πρώτο μάτς εδώ στις 24 του μήνα απέναντι στη Βασιλεία. Mm-hmm. Λοιπόν, φιλικό με τη Στεάουα σήμερα. Σαφώς το συγκεκριμένο φιλικό είναι ιδιαίτερο για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι. Όταν ακούς Στεάουα, πέρα από Τζίτζι Μπεκάλι, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι το Βαρέλα. Το Βαρέλα, βεβαίως. Γιατί πέρασε εκεί. Αρχηγός. Αρχηγός, φόρεσε το περιβραχιόνιο της ΣΤΕΑΟ. Είναι ένα φιλικό ιδιαίτερο για εκείνον. Πω, και Βαρέλα, μέχρι να έρθει, θυμάστε τι ταλαιπωρία είχαμε φάει. 2 μήνες. Σε σημείο ότι μην έρθει. Ναι. Που δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Όχι, έτσι. Δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε ο Βαρέλα, έφταιγε ο Μπεκάλι. Τόσο δεν είχε τραβήξει, 1,5-2 μήνες. Αλλά είχαμε αγανακτήσει πάρα πολύ τότε με την υπόθεση. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ο Βαρέλα, ο οποίος στην Ρουμανία και στην ομάδα της Στεάουα, έμενε χώρια από την οικογένειά του, έτσι. Δηλαδή, η σύζυγος Βαρέλα και τα παιδιά. Δεν είχαν πάει στο Βουκουρέστι. Είχαν επιλέξει να μείνουν στην Πορτογαλία, γιατί είχαν κρίνει και οι δύο, είχαν πάρει από κοινού απόφαση ότι είναι προτιμότερο τα παιδιά να μεγαλώσουν στην Πορτογαλία παρά στη Ρουμανία. Ενώ εδώ Θεσσαλονίκη έχει ποιότητα ζωή. Αυτό ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν μπαίνει στο πλάνο η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ είναι όλη η οικογένεια μαζί, πού να το αλλάξει ο άλλος. Ναι, δηλαδή, okay, αρχηγός, πήρε δύο. Επειδή κάναμε ένα σχετικό αφιέρωμα με τη φανέλα της Στεάουα, έπαιξε σε 117 παιχνίδια. Πέτυχε 12 γκολ, έδωσε 2 ασίστ και πανηγύρισε 2 πρωταθλήματα Ρουμανίας, 1 κύπελο. Και φυσικά. Πογινίκη θα το χαρακτηρίζαμε δηλαδή. Αρχηγός. Αρχηγός. Έτσι πήρε την ομάδα στις πλάτες. Και εδώ 2 κύπελα έχει πάρει, εντάξει, δεν είναι και λίγο. Στα 2 χρόνια παρουσίαση. Ναι. Καλά, και εκεί 3 χρόνια έμεινε. Έτσι. Έχει, και ναι. Έχει και 2 πρωταθλήματα εκεί όμως, Νίκο. Εδώ σε θέλω κάπου να περπατάς στα κάρβουνα, λοιπόν. Ναι, θα μπορούσε να έχει ένα και εδώ, αλλά. Και φυσικά η όλη του πορεία, η γενικότερη παρουσία του στην ομάδα της Στεάουα του έδωσε το διαβατήριο, έτσι, για να πάρει αυτή τη μεταγραφή που ναι, μεν μας ταλαιπώρησε και σας ταλαιπώρησε, αλλά ολοκληρώθηκε θετικά. Ξεχάστηκε. Ξεχάστηκε λόγω της απόδοσής του, είναι αλήθεια. Ειδικά πέρσι. Αλλά τώρα που είπες για Στεάουα και θυμήθηκα λίγο εκείνο το καλοκαίρι πρόπερσι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει η όλη κουβέντα Ιούνιο και φτάσαμε Αύγουστο. Και είχε πολλά ups and downs. Τι έγινε, ρε παιδιά, τελικά, λοιπόν, θα μιλήσει ο Πρίγιοβιτς, τι με θέλετε. Θα μιλήσει ο Πρίγιοβιτς γύρω στις 1:30. Εντάξει, στέλνει εδώ η φίλη, πολύ ταλαιπωρήθηκε ο Νίκος. Εμείς τρέχαμε στη Μακεδονία Παλάς και πληρώναμε 5 ευρώ τους καφέδες. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Έχει δίκιο. Ορίστε. Η φίλη που το λέει. Ορίστε. Έχει δίκιο η φίλη που το λέει. Αλλά... Γιατί ταλαιπωρηθήκαμε με Φαρελό, όχι έρχεται σήμερα, όχι αύριο. 5 ευρώ καφέ κάνει στη Μακεδονία Παλάς, παιδιά, όντως. Εντάξει, θα σου πω κάτι, πληρώνει και το μέρος, έτσι. Ναι, okay. Είδες φέτος με το αργά βαδίζω ζωή, κερδίζω. Έχουμε γλιτώσει 5 ευρώ. Έτσι. Έχεις γλιτώσει 5 ευρώ. Έχεις γλιτώσει μέχρι στιγμής ταλαιπώριες, όχι πάνω. Ναι, ήρθε, δεν ήρθε. Το ζαμπά τον πετύχαμε, τον πετύχαμε. Το συναντήσαμε στο αεροδρόμιο, γιατί τα ανέβασε όλα μόνος του. Είμαι στο Μόναχο σε 55 Κύριος. Λεπτά. Κύριος. Επιβιβάζομαι 11 και 20 προσγειώνομαι. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτές τις μεταγραφές αγαπάμε λίγο παραπάνω. Ναι, ο ζαμπά, ο οποίος ξεκίνησε μαθήματα αγγλικών και αυτό είναι το πάρα πολύ ευχάριστο, μιας και τον αναφέραμε, γιατί και ο Μάτος κάνει μαθήματα αγγλικών και ελληνικών και ωραία και γενικώς.
δείχνει διάθεση, σου δίνουν κίνητρο για να ενταχθείς, να ενσωματωθείς καλύτερα σε μια ομάδα. Όταν σαφώς υπάρχουν τα ισπανικά στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά δεν είναι όμορφο να μπορείς και να καταλαβαίνεις απευθείας τον προπονητή σου, να μπαίνεις κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας. Οπότε είναι μόνο ευχάριστο έτσι, το πρώτο. Στην περίπτωση του Ζαμπά είναι και θέμα συνεννόησης ξεκάθαρα. Γιατί ο άνθρωπος, αν μιλάει μόνο πορτογαλικά, δεν γίνεται δουλειά. Δεν, και πόσο μάλλον βραζιλιάνικα για πορτογαλικά. Ναι, βγάλε άκρη. Και όταν μπαίνουν στην διαδικασία παίκτες όπως ο Μάτος, έτσι στα 32 του με οικογένειες, να μάθουν ελληνικά, να μάθουν αγγλικά, ο Παύλο Γκαρσία, έτσι, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά πια. Βεβαίως. Βεβαίως. Εντάξει, αγγλικά όμως είναι το, είναι το βασικό. Ο Παύλο Γκαρσία όμως, παιδιά, είναι και εδώ πέρα πλέον πόσα χρόνια. Θα πλησιάσει σε λίγο δεκαετία. Μπορεί και να έχει πιάσει δεκαετία τώρα που σκέφτομαι. Ο Παύλο έχει πιάσει δεκαετία. Έχει πιάσει, Έχει πιάσει δεκαετία. Τι λέρε, πω. Νομίζω ότι είμαστε just δεκαετία. Σοκ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να σου πω τώρα αμέσω πόσα χρόνια είναι ο Παύλο εδώ. Ναι, τότε είχε έρθει. 8-9 δεν είχε έρθει. Το 8, νομίζω το 8-9 είχε έρθει. Άρα έχουμε πιάσει just δεκαετία. Και γι' αυτό και τα μιλάει τόσο καλά τα ελληνικά. Ναι, σκέφτομαι πότε πέρασε η δεκαετία, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το 8, ακριβώ 10 χρόνια. Εντυπωσιακό. Και ξέρεις αυτό για τους Ουρουγουανούς, πόσο κοντά είναι με τους Έλληνες, πόσο καλά μιλάνε τα ελληνικά. Το έχεις διαβάσει, έτσι. Αυτό συγκεκριμένο είναι ειδική περίπτωση. Τώρα, μην... Πέρα από το συγκεκριμένο, σου λέω γενικότερα για την Ουρουγουάη, πόσο κοντά νιώθουν στην Ελλάδα. Δεν μπαίνει σε σύγκριση αυτό τώρα με άλλους. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα στις 8 το φιλικό με την ΣΤΕΑΟ, ένα φιλικό ιδιαίτερο για τον Φερνάντο Βαρέλα. Ας δούμε όμως και ποια είναι η ΣΤΕΑΟ λοιπόν, Βουκουρεστίου, έτσι. Πριν πάμε λίγο στη ΣΤΕΑΟ, επειδή προλαβαίνουμε λογικά τον πρίγκιπα, θα τον πάμε πιο μετά. Είπαμε Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο Βαρέλα, το σταθερό. Ωραία, το δίδυμο. Στο στόπερ Βιερίνια. Δεν αλλάζουν. Μαουρίσιο Κάνιας. Μαουρίσιο Κάνιας. Μπροστά του Καντουρί, Ελκαντουρί. Ελκαντουρί και στην κορυφή Πέλκας. Δεξιά Λιμνιός, αριστερά Μπίσεσβαρ. Μάλιστα. Οπότε θα πας με την συνταγή του ψευτοφόρου ουσιαστικά. Ναι, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να μπει και να παίξει κατευθείαν ο Πρίγιοβιτς. Το Πέλκα, ο Τούντορ τότε στα ξεκινήματα που είχε θέμα, τον είχε πετάξει καθόλου εκεί, όχι. Φορ δεν τον είχε πετάξει ποτέ. Ναι. Ο Πέλκας ο οποίος επέστρεψε στο δεκάρι, έτσι. Άφησε το 77, επέστρεψε στο δεκάρι. Γιατί αλλάζουν νούμερα τα παιδιά φέτος. Σε διαδικασία επιστροφής σε παλιό αγαπημένο νούμερο είναι και ο Ντελίνο Βιερίνη, έτσι. Ο οποίος έβαλε τον κόσμο σε μια διαδικασία να αποφασίσει αντί αυτού, έτσι, να αφήσει το 88 και να πάρει το παλιό και 20. Αγαπημένο 20. Δεν θες να δεις τα ποσοστά, έτσι. Kim Jong. Ναι. Όλοι ζητάνε επιστροφή Βιερίνια στο γιατί παλιό και αγαπημένο 20. Εγώ το έχω λίγο σαγούρι, δεν ξέρω, είμαι προληπτική. Δηλαδή και ο Πέλκας που πήγε από το 77 στο 10 και επειδή θυμάμαι πως είχε κυλήσει η χρονιά που φορούσε το 10. Ναι. Και επειδή τον είδα πέρσι τι χρονιά πραγματοποίησε με αυτό το 77, είμαι λίγο προληπτική σε αυτό. Ότι κάτι όταν σου κάθεται καλά και σου στρώνει καλά, δεν χρειάζεται. Σύμφωνα με του αρχαίου Έλληνε, το 3 και το 7 ήταν μαγική αριθμή. Χρειάζεται το 7 εκεί πέρα, 2 εφτάρια έχει. Κοίταξε, έφυγε ο Κουλούρης, έτσι. Ναι. Άρα το 20 απελευθερώθηκε. Και η λεπτομέρεια δεν την είχα στο μυαλό. Ναι, έφυγε, πήγε στον Ατρόμητο. Και είναι ο Βιερίνια μπροστά στο δίλημα του να επιστρέψω στο 20, δηλαδή όλες οι ωραίες μεγάλες στιγμές για εκείνο στο μυαλό του είναι στα σπρώμαυρα με το νούμερο 20. Πέρσι κατά ανάγκη πήρε το συγκεκριμένο νούμερο γιατί το 20 το είχε ο Κουλούρης. Ναι. Και βάζει τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Και βάζει τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσει και φυσικά υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία για την επιστροφή στο 20. Ο Πέλκας το αποφάσισε μόνος του από τη στιγμή που το 10 έμεινε ελεύθερο. Τώρα κουβέντα για τον Πέλκα που παίρνει το 10 δεν το κάνετε. Έτσι, τότε που το πήρε με Δόνη. Τότε δεν το είχε πάρει. Με Δόνη. Ο Δόνης του το είχε δώσει. Του το είχε δώσει, έτσι, δεν το είχε ζητήσει. Ναι. Γιατί τον πίστευε πάρα πολύ ο Δόνης και ότι το είχε δώσει. Και έχει κάνει και ένα μάτς πρώτο με τον Δόνη Μπνέη Γεχούντα Πάο Κοπέλκας Ματσάρα. Ναι. Και μετά. Μετά η χρονιά ήταν ιδιαίτερη. Από τους παίκτες που επέστρεψαν δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές γιατί ο Ενερίκε βρήκε ελεύθερο το 11, το κράτησε το 11. Ο Κίτσιου έμεινε στο 70, το οποίο είχε και πριν τον δανεισμό του στο Βέλγιο. Ο Χαρίσης και αυτός κλασικά στο αγαπημένο του 24. Ο Βάρντα λίγο τα βρήκε δύσκολα. Αυτό το παιδί το οποίο επέστρεψε. Καλά, γιατί είχε το 7, αλλά το 7 ποιος το έχει πλέον, Νίκο? Το 7 το έχει. Ποιος το έχει πλέον? Ο Ζαγοράκης το πήρε.
Εξυγχρονίσου λίγο και έλα λίγο. Ποιος έχει το 7. Δεν ξέρω. Δεν λοιπόν, θυμάμαι. Σε βοηθάω. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που περιμένεις πολλά περισσότερα φέτος, γιατί είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά για αυτόν. Ταλαιπωρήθηκε πολύ πέρυσι από τραυματισμούς. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά δεν τα έχουμε δει ακόμη στο βαθμό που θα θέλαμε. Τι άλλο να πω. Νομίζω μιλάς για τον Ελκαντουρί. Μιλάω για τον Ελκαντουρί, βεβαίως. Ο Ελκαντουρί έχει το 7, άρα ανάγκασε τον Ουάρντα να πάει στο 74. Mm-hmm. Το 34 σταθερά για τον Χατσερίδη, νούμερο το οποίο φορούσε βεβαίως και στην Δυναμό. Και Λέο Ζαμπά με το 78, με το 98, συγγνώμη, στην πλάτη, είναι η χρονιά η οποία γεννήθηκε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Mm-hmm. Έρχονται παίκτες που γεννήθηκαν το 98 και διαλέγουν το νούμερο 98 στην πλάτη γιατί είναι η χρονιά που γεννήθηκαν. Τον Καρσία με ρίμαξε ψυχολογία τώρα, να ξέρεις αυτό που σκέφτηκα τώρα. Να σου πω κάτι. Όταν, με τα 10 χρόνια. Εγώ όταν μπήκα σε αυτή τη δουλειά, νιώθω ότι ήμουν μικρότερη όλων. Ότι έλεγα ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ότι θα μεγαλώνει άλλο και εγώ είμαι μικρότερη. Και τώρα ξαφνικά έρχονται παίκτες που είναι γεννημένοι το 98 και το μοστράουν και στην, 10 χρόνια, και στην πλάτη. Τους. Τώρα. Τι μας είπατε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο νεαρός ο Κώστας Μπαλογιάννης, και σε αυτό το παιδί θέλω λίγο να σταθούμε. Ναι. Πέρα από το ότι έχει διαλέξει το 58, έτσι με αυτό το νούμερο θα αγωνίζεται, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τον πήρε ο Λουτσέσκου και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει πολλά. Θα μου πεις, έχει και μια έλλειψη στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Λουτσέσκου. Τι άλλο να κάνει. Ναι. Αλλά το ότι θα πάρει ξανά γεύση και άρωμα από την πρώτη ομάδα, από την προετοιμασία, είναι ένα καλό δείγμα για εκείνον, ένα καλό σημάδι για εκείνον. Και γενικώς είναι πάρα πολύ καλό να ακούς τον προπονητή σου να λέει ότι αν δουλέψει, αν βάλει κάτω το κεφάλι, θα δείξει πράγματα. Και να σου πω και κάτι, πόσες φορές το ποδόσφαιρο σου προσφέρει ιστορίες που μέσα από καραμπόλες εδραιώνεσαι σε μια άλλη θέση και χτίζεις καριέρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ξαφνικά από εκεί που, ρε παιδί μου, απλά είσαι μέσα σε ένα ρόστερ, να σου εμφανιστεί μια ευκαιρία για να μπεις μέσα σε αυτό, να το πω πολύ απλά, για να βρεις ρόλο. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του μικρού. Ναι, αλλά μιλάμε είναι για ένα πιτσιρικά ο οποίος ήταν εξαροχτάρι. Αυτό θέλω και να πω. Ξαφνικά πάει αριστερό. Παίζει σε μια άλλη θέση και οι προπονητές του βλέπουν ότι μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τώρα εμείς εικόνα δεν έχουμε καθημερινή. Έτσι, αλλά δεν είχε ακουστεί κάποιο έτσι αρνητικό σχόλιο για το μικρό. Ίσα-ίσα ακούγονται τα καλύτερα. Οπότε μπορεί και να βρεις ένα στέλεχος μέσα στο ρόστερο, όχι από το πουθενά. Αλλά ξέρεις από εκεί που το περιμένεις. Ξέρεις τι κρατάω από τον Μπαλογιάννη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω πόσο θα δουλέψει, δεν ξέρω τι ευκαιρίες θα του παρουσιαστούν. Έτσι, όταν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι μικρός, ότι στο πρώτο φιλικό, έτσι, mm-hmm. σε αυτό το οποίο ο Λεβέκ αρνήθηκε να αγωνιστεί, λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιες ενοχλήσεις, και ενώ είχαν αποφασίσει ότι θα μοιράσουν 2-45 λεπτά, ότι θα μοιραστούν μάλλον οι παίκτες από 1-45 λεπτό. Ξαφνικά, τελευταία στιγμή, ο Λεβέκ κάνει πίσω με ό,τι ακολουθεί στην περίπτωση Λεβέκ και ο Πιτσιρικάς μένει μόνος του, έχοντας βγάλει το πρώτο ημίχρονο και μένει και στο δεύτερο ημίχρονο μέσα στο γήπεδο και να του λέει ο Λουτσέσκο ότι αν κάποια στιγμή, γιατί ήταν το πρώτο φιλικό, έτσι, mm-hmm. που τα πόδια ακόμη ήταν βαριά, υπήρχε κούραση, οι παίκτες προέρχονταν από διπλές προπονήσεις, αν θέλεις να βγεις έξω να ξεκουραστείς, του έλεγε εκεί γύρω στο 70-80. Ούτε εγώ θα βγαίνω. Και δεν βγήκε. Δηλαδή ούτε αυτό δείχνει ότι θα μείνω μέχρι τέλους, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η ευκαιρία μου. Ακόμη και αν είμαι κουρασμένος, ακόμη και αν έχω κάνει τρεις διπλές προπονήσεις, θέλω να μείνω και να δείξω πράγματα. Ούτε εγώ θα βγαίνω. Λοιπόν, ξεκινάει. Θα έκανε και το χαζό. Ξεκινάει και να ακούσουμε προγεύση. Λοιπόν, εδώ είμαστε εν αναμονή της σύνδεσης με Ολλανδία για να ακούσουμε τον Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η συνέντευξη του Σέρβου. Ο Πρίγιοβιτς ενσωματώθηκε με την ομάδα τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Προφανώς και στο ξεκίνημα αυτού του δεύτερου σταδίου ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Τις επόμενες ημέρες, εφόσον είναι καλά, σε όσο το καλύτερη κατάσταση, θα δοκιμάσει να μπει έτσι με την ομάδα. Είμαστε εν αναμονή για να ακούσουμε τον μοναδικό καθαρό σεντερφόρ που έχει απομείνει στον ΠΑΟΚ. Τι προνόμιο και αυτό, έτσι, να σε μια ομάδα. Σου λέει οικογενειακό διπλό, ό,τι και να γίνει, φιλικά είμαι ο μοναδικός φορ. Ναι. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει όσο ο Πρίγιοβιτς πίστευε ότι ήταν μόνος του, πώς εμφανίστηκε μετά από 2-3 παιχνίδια που ο Κουλούρης έγινε βασικός. Θυμάσαι. Κοίταξε.
το είχε πει κιόλας ο Λουτσέσκου, έτσι, mm-hmm. το είχε αναλύσει στην τελευταία συνέντευξη στην απολογιστική τι είχε γίνει με Πρίγιοβιτς. Πάμε να τον ακούσουμε. Και πάμε να ακούσουμε. Last time we saw it was 12 May after a big game, a victory in the cup final. Now the summer has almost finished for you after the World Cup. How did you experience all this period of time? Well, definitely the World Cup was a nice experience for every player, I think. By the result, it was definitely a disappointment for us, but also personally, with my expectations was higher, but it is what it is. Definitely, it was a nice experience, and for the last year, what I can say is we win the double on the pitch. I think we made a good season, and personally, also I'm satisfied with the season, and I think in the future it can the goal is to be better and to achieve more for this season. Νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους τους ποδοσφαιριστές και για μένα το ίδιο. Αν το δούμε από πλευράς απόδοσης ως ομάδα, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για μας και για μένα και εγώ περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά από εκεί πέρα είναι σημαντικό το ότι σε μια τέτοια διοργάνωση. Τώρα για την προηγούμενη σεζόν, τι να πω, ήταν πολύ σημαντικό για μας. Κερδίσαμε το double στο γήπεδο, πήραμε το κύπελο και σε προσωπικό επίπεδο είμαι ικανοποιημένος και ελπίζω στην επόμενη σεζόν να πάμε ακόμα καλύτερα και ομαδικά και ατομικά. Στην επόμενη σεζόν ένας μεγάλος στόχος που έχει τεθεί και μάλιστα σχετικά νωρίς είναι η είσοδος του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Έχει παίξει Champions League με τη Λέγκια και μάλιστα με επιτυχία. Πώς τη βλέπει αυτή την προοπτική και πόσο πολύ θα ήθελε να αγωνιστεί και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. The first target of the season is the games against Basel and the qualification in the Champions League group stage. You've played in Champions League with Legia, with successful results for you personally. How do you feel about this challenge that we have in front of us and these two games against Basel? Well, yeah, the Champions League is a target for us. I think the opponent is very tough. It's a very, very strong team that we will face. But I'm confident that we can handle it if we are at our top level. And definitely, yeah, the PAOK as a club will grow a lot, huge, if they achieve the Champions League group. So this is definitely a target for us this year, and we will try to achieve it, definitely. Otherwise, the minimum is to enter in the Europa League group stage. So, but Champions League is of course the target. If we can achieve it, it depends all. You need sometimes a bit luck. With Legia, we had good luck with the opponents, and yeah, we will see who we will get to play against and to make the best positive result for us. Σίγουρα το Champions League είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για μας και σαν ομάδα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο μπροστά μας, γιατί η Βασιλεία είναι μια πολύ καλή, μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Πρέπει να έχουμε και τύχη, πρέπει να έχεις και τύχη σε μια τέτοια διοργάνωση. Όπως είχαμε με τη Λέγκια, πετύχαμε καλούς αντιπάλους και καταφέραμε και μπήκαμε στους ομίλους. Η Βασιλεία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο μας, γιατί αν δεν μπούμε στους ομίλους του Champions League, το μήνυμα που πρέπει να καταφέρουμε είναι να μπούμε στους ομίλους του Europa League. Ωστόσο, σίγουρα το Champions League είναι κάτι τελείως διαφορετικό και καλύτερο και για την ομάδα και για εμάς. Στον ΠΑΟΚ πέρυσι είχε 27 γκολ, 19 πρωτάθλημα, 6 κύπελλο, 2 Ευρώπη. Θεωρούμε πολύ πιθανό σενάριο να παίξει ο ΠΑΟΚ ομίλους. Ο στόχος σου φέτος θα είναι πάνω από 30. Και δεύτερο, πόσο τον αγχώνει το ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός καθαρόμος φόρος τώρα. Mm-hmm. You scored too many goals last season without playing also in Europe because we were taken out from Mestersud. If we play in the group stage of Champions League or in Europa League, your target is above 30 goals to score this season, and if it makes you anxious the fact that you are the only striker the team has right now? Well, for me the target is to make a better season than last year. I'm very ambitious and I'm ready for it. Firstly comes the club result as a team result, and then the individual
results. So for me, the goal of this year is to make it better than last year, which means also to make more goals than last year. So it could be over 30, hopefully. And yeah, for this that I'm the only striker at the moment, I'm not thinking too much about it. I'm trying to give my best to the team to be as soon as possible ready to play every game. And this is my main target. My goal is to play every game and to help my team to win. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να πετύχει η ομάδα του στόχους, γιατί πάνω από οποιοδήποτε προσωπικό στόχο είναι ο στόχος της ομάδας και μετά έρχονται οι ατομικές διακρίσεις. Εγώ αυτό που θέλω είναι κάθε φορά να γίνομαι καλύτερος, να έχω μια καλύτερη σεζόν από πέρυσι, όπως είπατε να μπούμε και στους ομίλους. Και θέλοντας, από τη στιγμή που θέλω συνεχώς να γίνομαι καλύτερος και να βελτιώνομαι, ίσως το στόχος των 30 και παραπάνω γκολ να είναι εφικτός από ό,τι είδαμε και την περασμένη σεζόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό για μας είναι να πετύχει η ομάδα του στόχου της να πάει καλύτερα. Όσο για το ότι είμαι ο μοναδικός επιθετικός αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να μην σκέφτομαι οτιδήποτε τέτοιο, προσπαθώ να σκέφτομαι να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμος για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και εγώ να αγωνιστώ. Αν είναι συγχωριστό για τον ίδιο πρωταγωνιστή κόντρα σε μια ομάδα από την Ελβετία και επειδή σαφώς ήξερε τη Βασιλεία και τους πέτυχε ο γονείς τους αυτοί, αν βλέπει κάποιο φαβορί μεταξύ των δύο ομάδων. If it is something special for you playing against the Switzerland team from Switzerland, and if you know Basel well enough, if you consider one of the two teams as a favorite in this game? Well, I was of course very motivated to play against Basel. It's the best team in Switzerland for many years. It's a serious club with very good results in international football. Europa League, Champions League, they play nearly every year. It's a very tough opponent. I think Basel is probably the favorite on the paper, but on the pitch everything is open. So I think we have good chances because they sold also some players and everything is depending. This is the start of the season, who will be more ready and doesn't mean that the favorite is going to have advantage in this game. So I believe in my team and in the quality of our team. So I think we can handle them and we will. Σίγουρα έχω ξεχωριστό και έχω μεγάλο κίνητρο για τα παιχνίδια κόντρα στη Βασιλεία. Είναι η καλύτερη ομάδα της Ελβετίας εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας πολύ σοβαρός σύλλογος και ιδιαίτερα πετυχημένος και στην Ευρώπη. Αγωνίζεται σχεδόν κάθε χρόνο και στο Europa League και στο Champions League. Θεωρώ λοιπόν ότι στα χαρτιά φαίνεται ως φαβορή η Βασιλεία. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στο γήπεδο θα το δούμε. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είναι καλό για μας ότι η Βασιλεία έχει πουλήσει κάποιους βασικούς της ποδοσφαιριστές και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ρόλο και το πιο σημαντικό είναι το ποια ομάδα θα βρίσκεται σε μεγαλύτερο επίπεδο ετοιμότητας σε εκείνα τα δύο παιχνίδια για να δούμε το ποιος θα προχωρήσει στη διοργάνωση. Ο Πρίγκεβιτς. Κάτι να τελειώσουν και οι υπόλοιποι. Μετά την πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ, τι τον δίδαξε για τον εαυτό του τον ίδιο, αν τον άλλαξε και σαν ποδοσφαιριστή σε κάποια πράγματα βάσει με τον οποίο συνέβησε κατά τη διάρκεια τη σεζόν, τι τον δίδαξε για την ομάδα του και γενικότερα αν θέλει να αναπτύξει, τι τον δίδαξε γενικότερα. After the first full season in the club, what you consider as the main personal lesson, what you've learned from this season, and what you learned as a club, as part of the club? Tell me again. Your biggest personal, what you've learned more. In 1 year here. Yes. Okay. In this year, as a person, as a player, uh-huh. And what is the biggest lesson that you've learned as a part of the club? General. Well, as a part of the club, I think we as individual players, as a team, bring the club a step further in the last 1.5 years, and especially also last year by winning trophies. So I think PAOK as a club has to have ambition to win every year trophies, and it needs trophies. You know, it's a big club with big history, with a lot of fans.
but not too many trophies. So it needs trophies every year, and hopefully it can get the spirit that every year you win, you go for the double. Okay, you win maybe the league one time, maybe one time the cup, maybe you win both. But it has to have the ambition to win both every year and play European every year. So I think the most that I learned here is to get the winning mentality. You know, to go every game, you need to win. Sometimes not 1-0, you need to win 3-4-0. The fans expect nice football and a high result. So I think this is the main things. Νομίζω ότι αυτό τον 1,5 χρόνο συνολικά που βρίσκομαι εδώ πέρα, αυτό που έχουμε καταφέρει συνολικά σαν ομάδα είναι να πάμε το ΠΑΟΚ ένα βήμα πιο ψηλά, ένα βήμα παραπάνω, κερδίζοντας τρόπαια. Έχουμε πάρει τα δύο κύπελα τις τελευταίες δύο σεζόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να προσπαθούμε κάθε χρόνο να κερδίζουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με πολύ κόσμο, αλλά δεν έχει τους τίτλους που του αναλογούν, που θα έπρεπε να έχει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε εμείς την νοοτροπία του νικητή, να μπαίνει η ομάδα κάθε σεζόν θέλοντας να κερδίσει το double. Κάποιες φορές μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, κάποιες φορές το κύπελο, κάποιες φορές και τα δύο, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι πρέπει να κερδίσουμε κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μάθημα και αυτό που έχω αποκομίσει από αυτόν τον 1,5 χρόνο που βρίσκομαι εδώ πέρα, και προσωπικά θεωρώ και εγώ και όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε μάθει το να έχουμε την νοοτροπία του νικητή, να μπαίνουμε στο γήπεδο, να θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, κάποιες φορές 1-0, κάποιες φορές με μεγαλύτερο σκορ. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει και να βλέπει όμορφο ποδόσφαιρο. Για ένα θέμα, ένα-δύο σημεία. Πάρε ένα πολύ καλό σκόρερ με εντός περιοχής. Πέρυσι νιώθω εγώ, νομίζω προσφέρω, ότι βελτιώθηκε και σε άλλους τομείς και εκτός περιοχής και στο συνδυτικό ποδόσφαιρο. Αν ήταν εύκολο να το πετύχει αυτό, και για παράδειγμα στον τελικό του κυπέλου μπορεί να μην σκόρερ, να χάσει και πέναλτι, αλλά έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε όλους τους άλλους τομείς. Τον καλύπτει αυτό ή τον γκολ είναι το μόνο που σκεφτεί? We know that you're very good goal scorer inside the box, but they think that you last season you've improved in another parts of the game, also helping the team outside of the box, running, making a lot of jabs on the pitch, for example. How difficult was it for you, if you agree? And for example, at the cup final you didn't score, you've lost the penalty and some chances, but you made a fantastic game overall. If this satisfies you, it's just about scoring? Well, definitely scoring satisfies me, but winning satisfies me even more. And for the cup final, I can only say that, I think we dominate the game, the whole game, and we deservedly win. Sometimes you score, sometimes you miss. The team helped me. Nobody make me an uncomfortable situation by missing any chances or something. We stay together as a team. And I think during the whole season, everybody improved with each other. We get to know everybody better. And that's why also the game outside of the box and everything improved by time. So maybe in the start we had some difficulties to connect, because some new players came, some key players new came, and everything takes time to connect. And I think now we are... We know each other very well and what to expect, and I think only to that it can be better in the future. Also even more outside the box. Inside the box I know to do what to do. So I'm expecting that we as a team get better game by game in the future as well. So. Σίγουρα το goal είναι αυτό που με ικανοποιεί, ωστόσο η νίκη είναι κάτι που με ικανοποιεί ακόμα περισσότερο. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις σε ό,τι φορά στο παιχνίδι του τελικού, όπως ανέφερες. Σίγουρα κάποιες φορές θα σκοράρεις, κάποιες φορές δεν θα σου βγει το παιχνίδι και δεν θα σκοράρεις, θα χάσεις ευκαιρίες. Το σημαντικό είναι ότι κανένας από την ομάδα δεν με έκανε να αισθανθώ άβολα ή αμήχανα που έχασα την ευκαιρία ή το πέναλτι. Όλη η ομάδα με στήριξε και με βοήθησε, γι' αυτό και εγώ μπόρεσα να ανταποδώσω αυτή την βοήθεια συνολικά με το παιχνίδι μου. Νομίζω ότι την προηγούμενη σεζόν όλοι οι ποδοσφαιριστές βελτιώθηκαν σε πολλούς τομείς και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Ίσως στην αρχή να είχαμε κάποιες δυσκολίες, γιατί είχαν έρθει κάποιοι καινούργοι παίκτες, σημαντικοί ποδοσφαιριστές, και δεν είχαμε βρει ακόμα το δέσιμο που θα έπρεπε να έχουμε
μεταξύ μας και να καταλάβει καλύτερα ο ένας τον άλλον και εκτός και εντός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο στην πορεία γνωριστήκαμε καλά, μάθαμε το παιχνίδι, γι' αυτό βελτιωθήκαμε σε διάφορους τομείς και μπόρεσα και εγώ να βοηθήσω και εκτός περιοχής, γιατί μέσα στην περιοχή ξέρω τι χρειάζεται να κάνω. Νομίζω ότι όλοι γίναμε καλύτεροι και αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματά μας τώρα, διότι γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Άφησε την ομάδα μετά το τελικό του κυπέλλου για να πάει στην Εθνική της Σερβίας. Ο ΠΑΟΚ ήταν τότε στο 100% και της συγκέντρωσης και της ομοιογένειας και της ένωσης μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στις λίγες ώρες που είναι εδώ πλέον και πάλι με την ομάδα βλέπω ότι έχει διατηρηθεί το ίδιο κλίμα. Before you left, before the cup final, the team was in 100% of concentration and maximum, giving the maximum effort in order to win the cup. Then you left to go to the World Cup with the Serbian national team, and you come back some hours ago. Do you feel that the team is already in 100% focus and concentration for the season? Well, mentally, for sure, yes. Physically, I don't know, because I haven't seen the trainings, but I'm very confident that the coach knows how to get the team ready and that everything will be under control, and I think that everybody will be ready for the Basel game. I for myself believe that I will be at 100%. Ψυχολογικά και νοητικά νομίζω ότι η ομάδα είναι ήδη στο 100% συγκεντρωμένη στο τι πρέπει να κάνει για τα παιχνίδια με τη Βασιλεία και γενικότερα. Σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και τιμότητας ομάδας δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί όπως είπατε είμαι λίγες ώρες εδώ πέρα, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή, ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να ετοιμάσει την ομάδα για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα είμαι στο 100% και στα παιχνίδια με τη Βασιλεία. I follow the trainings by PAOK TV. And I see that they're working hard, so I'm very confident that everybody will be ready. Παρακολουθούσα και εγώ τις προπονήσεις από το PAOK TV και είδα ότι έκαναν σκληρή δουλειά οι συμπαίκτες μου και έχω την εμπιστοσύνη ότι θα είμαστε έτοιμοι. Έλα, Μιχάλη. Έχει προλάβει να ξεκουραστεί, γιατί πολλοί λένε πήγε στο Μουντιάλ, έκανε εκεί προετοιμασία όσο μπορούσε φυσικά, ανεξάρτητα αν έπαιξε την έπαιξη. Και μπορεί να έρθει κουρασμένος, μπορεί να χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής. Ο ίδιος το βλέπει τον εαυτό του. Did you had enough time to rest, because after finishing the season with PAOK, you went to the World Cup despite playing or not playing. You made also some preparation there for the games, and then you come back here. How do you feel this moment, and if you believe that this that you didn't have enough rest will affect you during the season? I don't think it will affect me. It's true, I didn't have too much off. But on the other hand, I don't need too much to get in shape again. So I didn't lose anything. I didn't have too much off time to that I need a longer preseason or something like this. So that the intensity, the national team was very high in this 1 month that we was preparing for the World Cup, and I think that it will not affect me too much. I feel good. I feel confident. And ambitious, and I'm motivated. So, I think if I stay healthy in the head, for sure I'm not tired. I'm hungry for goals and for wins. So this is the most important. Ναι, είναι γεγονός ότι δεν είχα χρόνο αρκετό για να ξεκουραστώ, γιατί όπως είπατε πήγα κατευθείαν στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα με επηρεάσει, γιατί πρώτα απ' όλα πλέον δεν χρειάζομαι αρκετό χρόνο για να επανέλθω στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, γιατί δεν έμεινα καιρό εκτός προπονήσεων, άρα δεν χρειάζομαι μεγάλο στάδιο προετοιμασίας για να επανέλθω από την ξεκούραση, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα με επηρεάσει. Το επίπεδο προπονήσεων με την εθνική ομάδα αυτό τον ένα μήνα που κάνουμε προετοιμασία ήταν υψηλό. Τώρα έχω έρθει εδώ και εφόσον δεν αισθάνομαι κουρασμένος ψυχολογικά και δεν νιώθω κουρασμένος, το κεφάλι μου ας πούμε δεν είναι μπερδεμένο και δεν είναι κουρασμένο, νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος και δεν θα με επηρεάσει αυτή η έλλειψη ξεκούρασης. Είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του ΠΑΟΚ, το Αλεξάνδρ. Βλέπουμε όμως και από προτάσεις που έχουν έρθει και από το ρεπορτάζ ότι και ο ΠΑΟΚ δεν θα το δώσει εύκολα και ο ίδιος δείχνει ένα δέσιμο με την ομάδα. Τελικά είναι αυτό το κοινό καλό που μεταφράζεται σε πρόκληση στους ομίλους Champions League και σε πρωτάθλημα Double, που τους βάζει και τους δύο να κάνουν οποιασδήποτε άλλες σκέψεις στην άκρη και να εστιάζουν εκεί, ας πούμε, στο αγωνιστικό.
You are one of the most expensive, let's say, players that the club owns, and but the club shows, because they turned down a lot of offers for you, that Pauk doesn't want to sell you, and you also seem to be wanting to stay here. Do you believe that this bond is also about mutual good, because you have both the target to go to the group stage of Champions League, winning the league, so you want to continue together with the team with this bond? I think we are good connected. We are both ambitious. I don't come just to Greece to rest. I come to make something and to help the club become bigger. And definitely the club turned down a lot of offers. I'm not very focusing on other things. I'm focusing only on the club. I can't say what happens tomorrow, but I'm very happy here. And for now, my target is to focus to bring the club to Champions League, and I'm not thinking about anything else. So I think from the first day, I feel very connected towards Pauk, and I'm very happy since the first day. So every day for me is a day where I want to develop and to help and to become better. Σίγουρα έχουμε πολύ καλό δέσιμο με τον ΠΑΟΚ. Από την πρώτη στιγμή ένιωθα αυτό το δέσιμο με την ομάδα. Είμαστε και οι δύο φιλόδοξοι, θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Δεν έχω έρθει στην Ελλάδα για να ξεκουραστώ, έχω έρθει στην Ελλάδα για να γίνω καλύτερος, να πετύχω τους στόχους μου με την ομάδα. Γνωρίζω ότι ο Σύλλογος έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις που έχουν φτάσει στα γραφεία για μένα. Δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στο ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα θέλω να γίνομαι καλύτερος. Από εκεί πέρα στον ποδόσφαιρο σίγουρα δεν μπορείς να γνωρίζεις τι σου επιφυλάσσει η επόμενη μέρα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στην ομάδα και θεωρώ ότι το δέσιμο αυτό που υπάρχει μεταξύ μου και του Συλλόγου είναι καλό και για τους δυο μας και νιώθω πολύ καλά εδώ. Έχετε αλλάξει πολλές ομάδες στην καριέρα του. Για παράδειγμα, και η Τσάδας και η Συγνά. Νομίζω ότι αν μείνει και φέτος, δεν έχει ξαναμείνει ποτέ τη Μισκονία σε ομάδα. Αν θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ τον καλύπτει για να ριζώσει σε κάποια ομάδα εδώ και πέρα, και τι ξεχωριστό βρήκε στον ΠΑΟΚ, αν έχει βρει κάτι ξεχωριστό. You've changed a lot of clubs in your career, and you've changed them rapidly. If you stay here also for this season, it's going to be a record for you staying 2.5 years in one club. What is the special thing that you found in PAOK, and if you consider that PAOK and you has whatever it takes in order to stay here for many years? I think it has everything to stay long, because I like it a lot. Everything, the city, the fans, the club. Every day we wake up, you have a nice weather. This is something I didn't have before, and I'm very, very satisfied with my situation. And it has everything to stay long. But as I say, in football, it's a very quick life, and you never know what happens. So that's why I don't focus on anything else. I'm focusing day by day to work and to get ready to bring the club to Champions League and to win the league and the cup. This is my target. Ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι χρειάζεται για μένα στο δικό μου το μυαλό για να μείνεις εδώ πέρα πολλά χρόνια. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Κάθε μέρα θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι συνολικά. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Ξέρεις ότι θα ξυπνήσεις κάθε μέρα και ο καιρός θα είναι καλός. Η πόλη είναι όμορφη. Είναι κάτι το οποίο δεν είχα στις προηγούμενες ομάδες μου. Οπότε συνολικά θεωρώ και οι φιλοδοξίες που έχει και η ομάδα και εγώ, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα πάντα για να μπορέσω να μείνω εδώ πέρα για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, δεν ξέρεις τι σου φέρνει η επόμενη μέρα. Η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι πολύ σύντομη και όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και εγώ δεν επιλέγω να σκέφτομαι οτιδήποτε σχετικό. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένο στο να πετύχουμε τους στόχους μας, να μπούμε στους ομίλους του Champions League, να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αν υπάρχει κάποια τελευταία ερώτηση. Όχι. Κάνω. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι έκανε απίστευτα πράγματα. Δηλαδή αυτό το 25 στα 26 είναι τρομακτικό. Μπορεί να ξανακάνει κάτι ανάλογο. Το ότι ο κορμός παραμένει ο ίδιος είναι μια βασική προϋπόθεση ότι μπορεί να έχει πάλι τόσες νίκες τέτοιο σερί σε όλες τις διοργανώσεις.
PAOK finished the season in a more than impressive fact, winning 25 out of 26 games, having in mind that the team is almost the same, having kept the key players. Do you believe that the team can achieve more this season and break these records, make even better results? I believe it can, yes. I'm sure we will. Ναι, τον πιστεύω ότι μπορεί και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Και πού μπορεί να... Τι διαφορετικό μπορεί να έχει τέτοιο And what different and what better do you believe we can see from PAOK this season? Well, over everything, better football, more dominating the opponents, winning the games. Especially, I think the start will be important. Also, the way last year we missed this. This was the only thing that you can say. That was negative, yes. It was two, three games in the start that was not perfect. But I think we have to keep this level that we ended from January until the end of the season and to continue on that to grow as a team. And then I'm sure that nobody can stop us. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο κυριαρχικοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο ρόλο το πώς ξεκινά τη σεζόν. Πέρσι είχαμε κάποιο πρόβλημα και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μοναδικό αρνητικό που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε φέτος όντας στην κατάσταση που τελειώσαμε την προηγούμενη σεζόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό και να χτίσουμε πάνω εκεί και την ψυχολογία μας και γενικότερα και να γίνουμε καλύτεροι. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, είπε πολλά. Είπε πολλά, το ενδιαφέρον ήταν εκείνο το σημείο που προτίθηκε έτσι λίγο για τις προτάσεις που μπορεί να είχε και το τι συνέβη. Είπε μεταξύ άλλων ότι πάω και είχε απορρίψει πολλές προτάσεις για μένα. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα γιατί χρωστάμε και επιστρέφουμε καθώς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 3. Έτσι, να πούμε και για Πρίγιοβιτς, να πούμε και ό,τι άλλο υπάρχει. Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πάω 24 λοιπόν. Συνηθίστε το, get used to it. Εδώ είμαστε, μέχρι και τις 3, πάω 24. Τελειώσαμε μετά της Ολλανδίας, ενώ όσον αφορά συνδέσεις και όλα αυτά. Ωραία, ακούσαμε και τον Πρίγιοβιτς που είπε αρκετά και ενδιαφέροντα. Δύο ατάκες έχω κρατήσει εγώ. Μόνο δύο. Ναι, το κάθε χρόνο κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και το άλλο που είπε ότι στον ΠΑΟΚ τα έχεις όλα, πώς το είπε. Κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα πάντα. Πολύ ωραία. Που με κάνει να θέλω να μείνω πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. Βέβαια, εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Έχω ξεχωρίσει πάρα πολλά κομμάτια, γιατί βλέπουμε και τη συνέντευξη γραμμένη. Υπάρχει βέβαια στο ΠΑΟΚ 24 και σιγά σιγά μπαίνουν και άλλα κομμάτια από την εξομολόγηση, θα έλεγα, του Σέρβου. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι. Καταρχάς για το Μουντιάλ. Δεν πήγε καλά η Σερβία, με την έννοια ότι αποκλείστηκε, αν θέλεις, αν και η συμμετοχή και μόνο σε μια τέτοια διοργάνωση. Εκεί με την Ελβετία έγινε το στραβό. Εκείνο το γκολ το 2-1 στο τέλος, εκείνο ήταν. Αν και μόνο η συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση λέει πάρα πολλά. Και το μόνο που βρέθηκε, ταξίδεψε και πήρε έτσι γεύση, άρωμα, κλίμα, όπως θέλεις πες το, από το Μουντιάλ της Ρωσίας, λέει πολλά. Ήταν σημαντικό το Μουντιάλ για τον Πρίγιοβιτς, το παραδέχθηκε, περίμενε και ο ίδιος κάτι παραπάνω και σαν απόδοση και σαν ομάδα που είπε, αλλά το σημαντικό σε μια τέτοια διοργάνωση είναι ότι είσαι εκεί. Από εκεί και πέρα για τη σεζόν που πέρασε με τον ΠΑΟΚ, για τη σεζόν που πέρασε στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, είπε ότι κατακτήσαμε το double μέσα στο γήπεδο, πήραμε το κύπελο, οπότε σε προσωπικό επίπεδο εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Και ελπίζω βεβαίως τη νέα σεζόν να πάμε ακόμη καλύτερα. Εντάξει, αλήθεια είναι σε όλους έχει μείνει η περσινή σεζόν. Στο μεγάλο κορμό ουσιαστικά της ομάδας που ήταν και πέρσι στο ρόστερ, αυτό που έγινε με το πρωτάθλημα τους έχει μείνει όλους, σίγουρα. Τους έχει μείνει και αποθυμένο. Δεν είναι αποθυμένο, είναι για εκείνους που ένιωσαν ότι τους κλέβουν τη δουλειά τους, έτσι, τους κλέβουν μέσα στο γήπεδο. Θα τους βγει. Δεν είναι κάτι που το ξεχνάνε,
Και νομίζω ότι γενικά αυτά τα παιδιά, και ακόμα και όταν τελειώσει η καριέρα τους, ας πούμε, κάποια στιγμή. Θα έχουν να το λένε ότι μια σεζόν. Να λένε ότι εκείνη τη χρονιά στον ΠΑΟΚ έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Σε μια, μπράβο, σε μια σεζόν της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, ναι, ναι, έγινε το εξής ανορθόδοξο: να μαζέψεις περισσότερους βαθμούς μέσα στο γήπεδο και με παιχνίδια λιγότερο, έτσι, και με τιμωρίες και με αφαιρέσεις, και ξαφνικά να τερματίζεις δεύτερος και το πρωτάθλημα να πηγαίνει σε μια ομάδα που είχε λιγότερους βαθμούς από σένα, αγωνιστικά τουλάχιστον. Έτσι είναι, όχι εμπειρία ζωής, είναι σταθμός, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Mm-hmm. Ρωτήθηκε για το Champions League και για την Βασιλεία, και εδώ νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει για την Βασιλεία και το τι σημαίνει το γεγονός ότι η Βασιλεία είναι στο δρόμο του ΠΑΟΚ, γιατί γεννήθηκε στο Σεντ Γκάλεν, σαφώς προέρχεται από γονείς που έχουν καταγωγή από την Σερβία, αλλά ο Πρίγιοβιτς έχει μέσα του πολύ Ελβετία, έτσι. Ένα. Ξέρει πολύ καλά τι εστί η Βασιλεία, και αυτό που είπε, ότι η Βασιλεία είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και στα χαρτιά θεωρητικά μπορεί να είναι το φαβορί, αλλά από εκεί και πέρα στο γήπεδο θα πρέπει να αποδείξει κανείς ότι κουβαλά το ρόλο του φαβορί. Γνωρίζουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι ο ίδιος περιμένει μάλλον με ιδιαίτερη ανυπομονησία τα παιχνίδια με την Βασιλεία, γιατί είναι απέναντι σε μια ελβετική ομάδα, σε μια πάρα πολύ καλή ελβετική ομάδα, και γι' αυτό κιόλας είπε ότι πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είμαι έτοιμος στο 100% στα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Θέλει και ο ίδιος να τα προλάβει, θέλει και ο ίδιος να βοηθήσει, γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ ενδεχόμενη πρόκριση επί της Βασιλείας, έτσι, και πρόκριση στην επόμενη φάση. Και γι' αυτό κιόλας, μιλώντας με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όσο ακόμη ήταν στο Μουντιάλ, τους είχε πει ότι και με τον Λουτσέσκο και με τον Κωνσταντινίδη, ότι όσες μέρες έχω στη διάθεσή μου θεωρώ ότι είναι αρκετές και στο δεύτερο στάδιο θα ενταχθώ κανονικά για να είμαι με την ομάδα και να δώσω το παρόν στα παιχνίδια με την Βασιλεία. Ναι. Πέρυσι ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος είχε πετύχει 27 γκολ, έτσι, πολύ σημαντικός αριθμός, ιστορικός αριθμός και για τον ίδιο, ιστορικός αριθμός από άποψη ρεκόρ και για τον ΠΑΟΚ, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος... με διακόπτουν εδώ με μηνύματα για το ποια είναι η μητρική γλώσσα του Πρίγιοβιτς. Η μητρική γλώσσα του Πρίγιοβιτς είναι τα σέρβικα. Ναι, ρε παιδιά, σέρβικα μιλάει κυρίως. Σέρβος είναι, εντάξει, οι γονείς είναι Σέρβοι, αλλά ο ίδιος μεγάλωσε και γεννήθηκε στην Ελβετία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ελβετία, μεγάλωσαν στην Ελβετία, γεννήθηκαν στην Ελβετία, αλλά προέρχονται από άλλες χώρες. Έτσι, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί όλη η εθνική της Ελβετίας, που είναι έτσι μία μίξη. Βόρεια Αλβανία. Ένα γκάμα, έτσι, ναι, ακριβώς, ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν εκεί, αλλά έχουν ρίζες και καταγωγή από αλλού. Λέγαμε για τον Πρίγιοβιτς και για τα 30 γκολ, έτσι, γιατί ρωτήθηκε για το αν ο στόχος είναι να φτάσει και να ξεπεράσει ενδεχομένως τα 30 γκολ. Έφτασε πέρσι τα 27, ήταν αριθμός ρεκόρ και για τον ίδιο, ίσως η καλύτερη σεζόν από άποψη παραγωγικότητας για τον Σερβοφόρ. Είπε ότι σίγουρα είναι σημαντικό και θεωρώ ότι είναι ένας εφικτός στόχος, έτσι, βλέποντας την περσινή χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα σημαντικό είναι η ομάδα να πετύχει τους στόχους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να ερωτηθεί ο Πρίγιοβιτς και για το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος φόρ στην ομάδα του Δικεφάλου στην παρούσα φάση, και αν το γεγονός αυτό του δημιουργεί ένα έξτρα άγχος ότι θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι ο ΠΑΟΚ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εκείνον. Είπε ότι σίγουρα είμαι ο μόνος επιθετικός αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να μην σκέφτομαι κάτι τέτοιο και το μόνο που σκέφτομαι είναι να είμαι απόλυτα έτοιμος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να βοηθήσω την ομάδα, και βεβαίως εκεί πάνω είπε ότι ελπίζω ότι στα παιχνίδια με Βασιλεία θα είμαι στο 100% έτοιμος. Μάλιστα. Για το τι κρατάει από αυτήν την χρονιά είναι αυτό που κράτησες εσύ, ότι κάθε χρόνο νιώθει ότι εξελίσσεται ο ΠΑΟΚ, ότι κάθε χρόνο κάνει ένα βήμα μπροστά, ότι μεγαλώνει κάνοντας βήματα προόδου και ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, την νοοτροπία του νικητή που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωράμε και να εξελισσόμαστε και εμείς αλλά και η ομάδα. Αυτό κρατάω και εγώ, είπε ο Πρίγιοβιτς, από την ομάδα, ότι έχουμε αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει μία ομάδα να κερδίζει και να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, και αυτή η νοοτροπία και η φιλοσοφία έχει περάσει και στο εσωτερικό των αποδυτηρίων και στο εσωτερικό των παικτών. Πριν κλείσω με Πρίγιοβιτς, θέλω να σταθώ στο κομμάτι αυτό το πολύ σημαντικό,
της περσινής χρονιάς στον τελικό του κυπέλου. Γιατί ρωτήθηκε ότι πέρσι στον τελικό του κυπέλου είδαμε έναν εκπληκτικό Πρυγιώβιτς που μπορεί μένει να μην σκόραρε, έτσι, να έχασε το πέναλτι, αλλά έκανε όλη την άλλη δουλειά. Και γύρισε και είπε ο Πρύγιοβιτς και κρατά αυτή την απάντηση, γιατί δηλώνει πολλά από την φιλοσοφία και από το πώς είναι δομημένα τα αποδυτήρια εντός του ΠΑΟΚ και το πόσο πιστώνεται αυτό το πράγμα στον Λουτσέσκου, ότι το σημαντικό είναι πως κανείς από την ομάδα δεν με έκανε να αισθανθώ άβολα ή αμήχανα που έχασα την ευκαιρία ή το πέναλτι. Γι' αυτό και εγώ μπόρεσα να ανταποδώσω αυτή τη βοήθεια συνολικά στο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και από τη στιγμή που εντάξει, ο Πρύγιοβιτς δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής μέσα στην ομάδα, είναι η αιχμή του δόρατος, είναι αυτός ο οποίος ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι υπεραπαραίτητος και όντως όπως το είπε και ο ίδιος πολλές φορές, αρκετές φορές στο διάστημα που είναι στον ΠΑΟΚ υπήρξαν προτάσεις. Γι' αυτόν. Υπήρξαν και προτάσεις καλές για αυτόν, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν έχουν προχωρήσει το θέμα. Το Πρύγιοβιτς είναι εδώ και όλοι είναι. Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, χωρίς να θέλουμε να πούμε ή να προδικάσουμε καταστάσεις, το καλοκαίρι είναι μεγάλο. Έτσι, ναι, μεταγραφική σωστά, περίοδος. Σωστά. Έχει, για να μην τα λέμε όλα καλώς καμωμένα, είναι ευτυχισμένος, δεν το κουνάει. Το είπε και ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ μου δίνει τα πάντα, μου προσφέρει τα πάντα. Και ιδανικά στο μυαλό του ποδοσφαιριστή είναι μια ομάδα που προσφέρει συνθήκες για να παραμείνεις πολλά χρόνια, γιατί θεωρητικά τα έχεις όλα. Αλλά από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Εδώ ο Ρονάλντο φεύγει από τη Ρεάλ. Άλλη μόνο αν Ρεάλ δεν προσφέρει στο Ρονάλντο τα πάντα. Αν έτσι, αν φύγει, για να πάει στη Γιουβέντους. Αν πάει στη Γιουβέντους. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε εντάξει, με τον Πρύγιοβιτς ολοκληρώσαμε, νομίζω δεν έχουμε να μπορείτε να τη βρείτε την άλλο. Συνέντευξη γραμμένη ολόκληρη πριν από λίγο ανέβηκε και στο ΠΑΟΚ24 όλα αυτά τα ωραία κομμάτια και οι ατάκες που έδωσε ο Πρύγιοβιτς, μια συνέντευξη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει κινητικότητα, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει όμως και κάτι που να πεις ότι έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Δηλαδή, η περίπτωση του Βέρμπλου να έχει τελειώσει, δεν έχει τελειώσει. Δεν καίγεται και ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά καίγεται και επιθετικό. Δεν βλέπω να γίνεται κοίταξε κάτι το φοβερό για εκεί. Το από τη στιγμή που ο Πρύγιοβιτς έχει γυρίσει κανονικά και είναι κομπλέ. Δεν και από τη στιγμή που πάμε μεγάλη. Με περσινή συνταγή στα μάτς με ναι. Βασιλεία και να αποκτηθεί αύριο ο Ρονάλντο, σου λέω εγώ. Εντάξει, το Ρονάλντο τον βάζει με Βασιλεία, έτσι. Κομμάτια ναι. Να γίνει. Τον βάζει αυτό, ναι. Έτσι. Καταρρύπτει τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου ότι σιγά-σιγά πρέπει να ενσωματώνεται, γιατί είναι ο Ρονάλντο. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι σε άλλες περιπτώσεις επιθετικών και γενικά σε άλλες μεταγραφές, ακόμη και να γίνουν, δεν πρόκειται, είναι πολύ δύσκολο να πάρουν χρόνο συμμετοχής στα κομβικά παιχνίδια με Βασιλεία. Άρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, χρονικά τουλάχιστον, στις μεταγραφές, η ομάδα θα πάει με μια συνταγή δουλεμένη, με μια συνταγή γνωστή. Ας γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα θέλω του προπονητή. Ναι, έτσι. Ναι. Okay. Και με το τέλος της σεζόν. Εντάξει, εμείς δεν εκφράζαμε και τόσο μεγάλη αισιοδοξία, να το πω έτσι. Απλά λέγαμε ότι το καλοκαίρι αυτό που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ είναι αρκετά περίεργο. Και θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις όσο δυνατόν γρηγορότερα για να είναι στο 100% επίσης όσο δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όπως άλλα καλοκαίρια που γινόταν κοσμοσυρωή με πολλά καινούργια πρόσωπα. Τα καινούργια πρόσωπα είναι δύο όσον αφορά μεταγραφές και παίκτες οι οποίοι έχουν επιστρέψει από δανεισμό. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα και δεν έχει ανάγκη από πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα η ομάδα. Απλά συζητείτε ξανά και ξανά το θέμα του επιθετικού, γιατί από την πρώτη στιγμή που ολοκληρώθηκε η σεζόν ήταν προτεραιότητα, να το πω έτσι. Έγινε γρήγορα η κίνηση του στόπερ με το Χατσερίδη, που όντως έγινε γρήγορα. Προέκυψε ως αντικαταστάτη του Κάμπος. Ως αντικαταστάτη του Κάμπος. Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Και υπάρχει αυτό το θέμα του επιθετικού, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Ναι, γιατί λέγαμε τρεις με τέσσερις μεταγραφές. Ναι. Με την προϋπόθεση και με τον αστερίσκο ότι το ρόστερ θα μείνει όπως έχει, okay. Έτσι. Εγώ λέω ότι
ακόμα και να κάνει αυτές τις 3-4 μεταγραφές, δηλαδή κάποια στιγμή θα πάρει ένα επιθετικό. Έτσι, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα ξέρει τι θα γίνει με την υπόθεση του Βέρμπλουμ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή έχει τραβήξει στο αρκετά παραπάνω χρονικά και κάποια στιγμή θα έχει μια οριστική εξέλιξη. Αν είναι αρνητική η οριστική εξέλιξη με αυτόν τον παίχτη, πιθανό το ΠΑΟΚ θα πάει σε μια άλλη λύση. Αν είναι θετική, θα έχει πάρει ένα παίχτη όπως ο Βέρμπλουμ. Και για μένα, επειδή το έχουμε ξαναδεί, το έχουμε ζήσει, πιστεύω το ξαναζήσουμε. Κάπου εκεί στο τέλος των μεταγραφών, 31 Αυγούστου, 30 Αυγούστου, πάλι ο ΠΑΟΚ θα έχει βγει στην αγορά για κάποιον παίχτη. Κάποιους παίχτες, λέω εγώ. Δεν θα είναι όπως πέρσι, λογικά. Έτσι. Το περσινό ήταν. Ναι, δεν θα είναι όπως πέρσι. Το περσινό αλλά επειδή ήταν φοβερό. Το έχουμε ξαναζήσει και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του ΠΑΟΚ σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνεννόηση στο μεταγραφικό. Εντάξει. Έχει θέμα. Έχει θέμα, το βλέπουμε. Αλλά το θετικό είναι ότι φέτος το καλοκαίρι και όσο δεν υπάρχουν και τραυματισμοί, γιατί είναι και αυτό κάτι που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Κοιτάξτε, μια προετοιμασία μια... πάντα υπάρχουν απρόπτα, να μην ναι. το μελετάμε. Όπως είπε και ο Σταύρος, χτυπιόμαστε 78 φορές, ειδικά όσον αφορά τον Πρίγιοβιτς. Ακόμα και κάποιο ζήτημα να προκύψει πλην Πρίγιοβιτς, να το πω έτσι πολύ απλά. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν έτοιμο κορμό για να αγωνιστεί αυτά τα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Η οποία Βασιλεία, Ελένη Μπούντου, γίνεται. Η Βασιλεία. Έχει φύγει τώρα πέρα από την πλάκα, ναι. Έχουν φύγει σημαντικοί παίχτες από τον κορμό της. Έχουν, σκέψου, έχει φύγει ο βασικός τερματοφύλακας επί χρόνια. Ναι. Είναι σαν να έχεις εδραιώσει τον Πασχαλάκη πέρα από την περσινή σεζόν, ναι. Καμιά τριετία, έτσι, να τον έχεις βασικό και αναντικατάστατο. Mm-hmm. Έχει φύγει ο Ελιονούση, έτσι. Ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ήταν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ομάδας. Ακριβώς. Έχει φύγει ο Λάγκ, mm-hmm. έτσι, ο οποίος ήταν αρχηγός. Ο Λάγκ ήταν αρχηγός, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχουν φύγει σημαντικοί παίκτες. Ναι. Εντάξει, έχουν γίνει μεταγραφές, αλλά ψάχνει και ο προπονητής της ομάδας, γιατί έβλεπα και τα φιλικά, να κουμπώσει την ομάδα, να κουμπώσει τα νέα πρόσωπα, να μάθει η ομάδα να παίζει χωρίς 2-3 παίκτες, οι οποίοι ήταν σημείο αναφοράς για την ενδεκάδα του, έτσι. Όταν σου λείπει, σκέψου τώρα εσύ να πρέπει να κουμπώσεις και να μοντάρεις τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Μπέλκα και τον Μάτος. Ναι. Πόσο εύκολο ναι, είναι. Πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι επειδή διαβάζουμε, ξέρεις, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, να έχουμε λίγο μια εικόνα του τι σημαίνει αυτοί που φεύγουν. Η δική μου άποψη γενικά είναι ότι όταν υπάρχουν αλλαγές σε τέτοιες ομάδες, ή μάλλον όταν υπάρχουν αλλαγές σε ομάδες και φεύγουν σημαντικοί παίχτες, δεν μένουν έρχονται αντικαταστάτες τους, αλλά αυτοί οι αντικαταστάτες θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα και μάλιστα σημαντικό για να μπουν στην διαδικασία της ομάδας. Αυτό προσπαθεί δηλαδή να κάνει ο Λουτσέσκου, δηλαδή σιγά σιγά να βάλει παίχτες. Γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ τη Βασιλεία θα την πετύχει σε μια κατάσταση περίεργη για αυτήν. Μπορεί να μην την επηρεάσει. Μπορεί να κάνει πιο καλά παιχνίδια. Είναι okay. και η Βασιλεία σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ακριβώς. Αλλά επειδή είναι Βασιλεία, επειδή είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στην Ευρώπη, έτσι, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι το prestige της τα τελευταία είναι μια χρόνια. Είναι ομάδα εδώ και μια δεκαετία περίπου έτσι, πάνω κάτω. Ακριβώς. Έτσι, είναι σε επίπεδο Champions League. Έχει επιτυχίες σε επίπεδο Champions League. Okay, έχουν αλλάξει πρόσωπα. Ναι, μεν αυτό το καλοκαίρι είναι σε φάση αναδιοργάνωση, να το πω έτσι. Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση ίδια ομάδα με πέρσι. Όπως τελείωσε τη σεζόν και η Βασιλεία ήταν σε μια κατάσταση με καινούργια πρόσωπα και με σημαντικούς παίκτες να λείπουν. Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι, ότι επειδή είναι φαινόμενο σπάνιο ο ΠΑΟΚ να κρατάει την δομή του, τη βάση του και τον ίδιο προπονητή που ολοκληρώθηκε η σεζόν, ήταν μια ευκαιρία αν θέλεις στο να μονταριστεί όλο πάρα πολύ γρήγορα και να κερδίσει χρόνο, κατάλαβες ναι, τι εννοώ. Σωστά, δηλαδή, σωστά. Για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ποτέ ανάλογη αφετηρία νέα σεζόν. Δηλαδή να έχεις μια βάση, έναν κορμό παικτών, mm-hmm. σαφώς κάποια κενά τα οποία πρέπει να κλείσεις και να συμπληρώσεις, να πρέπει να κάνεις 2-3 προσθήκες ποιοτικές για να εξελίξεις την ομάδα, να έχεις τον ίδιο προπονητή που γνωρίζει από πέρσι πρόσωπα και καταστάσεις. Άρα εξ αρχής είσαι συγκριτικά με τις άλλες ομάδες και το πώς κινούνται οι άλλες ομάδες, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, mm-hmm. που βλέπεις τι mm-hmm. ανακατατάξεις γίνονται στο εσωτερικό των ομάδων, είσαι εξ αρχής ένα βήμα στο χτίσιμο, στο μοντάρισμα της νέας ομάδας μπροστά. Mm-hmm. Και ξαφνικά με την καθυστέρηση που υπάρχει, χάνεις αυτό το χρονικό πλεονέκτημα το οποίο είχες πριν ξεκινήσει η σεζόν. Mm-hmm. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, ό,τι και να λέμε πριν από τα μάτσα αυτά, τι θα δούμε στα φιλικά. Η Βασιλεία έχει νομίζω ένα φιλικό και το Σάββατο, την Κυριακή. Πότε έχει ένα φιλικό που κέρδισε 2-0 την. Έπαιξαν δύο ομάδες, έτσι. Δύο ομάδες. Παρασκευή νομίζω.
την Παρασκευή. Έπαιξαν δύο ομάδες, δύο διαφορετικά παιχνίδια. Είναι σαν αυτό το οποίο θα κάνουμε μάλλον εμείς την Κυριακή. Αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κανένα μισάωρο να πούμε και τίποτα άλλο πέρα από το ποδόσφαιρο. Τρεις ώρες μαζί θα κρατήσω εδώ πέρα, ή θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε αυτό το πράγμα. Βεβαίως και έχουμε. Έχουμε. Βεβαίως και έχουμε. Επιτυχία, μεγάλη. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, άμα το ζητάς τόσο ευγενικά, θα σου δώσω και ένα μισάωρο για τα. Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, όταν η ομάδα προετοιμάζεται και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα τμήματα αργούν. Αλήθεια, για πες. 24. Α, σε δύο εβδομάδες από σήμερα δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνεις ότι προτεραιότητα δίνεται στα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή, όταν έρθουν εκείνες οι μέρες, τα κάνετε, ρε παιδιά, δηλαδή. Για πείτε λίγο. Θα με μπάλα, θα δείτε εδώ πέρα μέσα. Θα παίζουμε μπάλα εδώ πέρα μέσα. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, τα ποδοσφαιρικά τα εξαντλήσαμε. Μιλάμε για ένα ραδιομαραθώνιο εδώ κανονικά. για το χαμόγελο του παιδιού κανονικά. Τα ραδιοφωνικά τα εξαντλήσαμε. Τα ραδιοφωνικά, λέω, ορίστε. Τα ποδοσφαιρικά τα εξαντλήσαμε. Ήρθε η ώρα να μας πεις για το μπάσκετ. Δεν έχουμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να πούμε? Όχι. Γιατί? Σήμερα έχουμε το φιλικό με Στεάουα. Θα το ακούσουν εδώ οι φίλοι ακροατές. Ώρα? 8 η ώρα, ζωντανά, Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, στην περιγραφή του παιχνιδιού, στο ρεπορτάζ, στις πρώτες δηλώσεις Λουτσέσκου, σε όλα αυτά τα οποία θα δουν τα ματάκια τους και θα τα μεταφέρουν εδώ ζωντανά μέσα από την συχνότητα η απεσταλμένη μας. Πώς έχω μπλέχτη σε αυτό το φιλικό σήμερα, μπορείς να μου πεις? Πώς έχεις? Πώς έχω μπλέχτη σε αυτό το φιλικό σήμερα, μπορείς να μας πεις? Βοηθάμε όλοι γι' αυτό. Είμαι λίγο μπλεγμένος είμαι. Δεν ξέρω γιατί. Είδες, πήγα να φέρω το άλλο τμήμα εδώ μέσα. Όχι, κόβεται. Γιατί? Θα έχει μέρες, θα τα πει. Θα έχει μέρες. Θες να μας πεις. Για το μπάσκετ. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι πάνω από 5 λεπτά. Για το μπάσκετ. Ναι. Συγγνώμη, αυτή την κινητικότητα που παρατηρώ για τον Phil Goss, που εγώ θέλω να τον ξαναδώ στα σπρώμαυρα. Κοίτα, ο Phil Goss είναι στο Summer League του NBA, όπως είναι και ο Ηλίας Παθεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος. Ο Phil Goss είναι πράγματι εντυπωσιακό σε αυτή την ηλικία. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος παίκτης ηλικία σίγουρα του φετινού Summer League, ίσως και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι στην ομάδα των Wizards έχοντας ένα ρόλο. Παίχτη Παύλα προπονητή. Το Summer League είναι λίγο διαφορετική υφή τώρα η όλη διοργάνωση. Ωραία. Ο Γκος είναι εκεί λοιπόν. Εκεί είναι και ο Ηλίας Παθεοδόρου. Εκεί είναι και ο Νίκος Σταυρόπουλος. Εκεί νομίζω ήταν σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, και ο Λάκη Τζόνς. Όχι για να παίξει. Έτσι, ήταν εκεί αυτές τις μέρες, ναι. Γενικά η παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα φέρει. Κάτι όσον αφορά μεταγραφή, ενίσχυση και όλα αυτά. Και το θα φανεί τις επόμενες μέρες, και αυτό το βάζω το βάζω υπό αίρεση, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τσεκαρισμένο κάποιον παίχτη, να έχει τσεκάρει ότι είναι στα χρήματα που μπορεί να δώσει τώρα, να τον έχει δει, μιλήσει μαζί του ή με τον ατζέντη του ή με προπονητές του, τέλος πάντων, στο Summer League. Και όταν τελειώσει το Summer League, για παράδειγμα, μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου, το ποσό να είναι μεγάλο. Και αν δεν βρει ομάδα, τον Αύγουστο το ποσό είναι πολύ μικρότερο. Ή μάλλον να είναι μικρότερο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ και τις έχει τσεκάρει όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, είναι παίκτες που προτάθηκαν τον προηγούμενο καιρό από διάφορους ατζέντιδες. Ο ΠΑΟΚ έψαξε τις περιπτώσεις τους. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν και αν είναι αυτά που θέλει. Έψαξε και το κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή αν είναι μέσα σε αυτά που μπορεί να δώσει. Και από όλους αυτούς που προτάθηκαν και είδανε, είναι περίπου 10-12 παίχτες αυτοί που είναι στο Summer League. Μέσα από αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν παιχτών, είναι πιθανό να προκύψει κάποια λύση όσον αφορά το roster της επόμενης σεζόν. Γιατί μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι και καμία. Έτσι. Είναι έτσι η κατάσταση στον μπασχετικό ΠΑΟΚ και γενικά σε όλες τις ομάδες, θα πω εγώ, πλην των δύο, που πηγαίνουν λίγο βλέποντας και κάνοντας. Έτσι, το τι προκύπτει, μια περίπτωση που μπορεί να την έχει τσεκαρισμένη να σου αρέσει σε ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ τώρα, αρχές Ιουλίου, να είναι πάνω από τα χρήματα που θες να δώσεις, να μην βρει αυτό που θέλει και τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου να βγει στην αγορά με λιγότερα χρήματα. Και τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο παίκτες που έχουν να κάνουν με το Summer League. Δεν είναι όλος ο ΠΑΟΚ
κολλημένο στο Summer League. Έχει τσεκαρισμένες και άλλες περιπτώσεις παικτών, ξαναλέω, σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να τον προτάθηκαν με κάποια χρήματα αρκετά, περιπτώσεις που να αρέσουν και να περιμένει να δει αν θα φτάσουν τα χρήματα που θέλει να δώσει αυτός. Ο Πάοκ δυστυχώς δεν μπορεί να βγει στην αγορά και να δίνει, ξέρω εγώ, 20-25 χιλιάρικα το μήνα σε Αμερικανούς. Δεν τα έχει. Έχει τα μισά, να το πω έτσι, για έναν-δυο παίχτες. Από Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολλές επιλογές. Δεν έχεις πολλές εναλλακτικές για το επίπεδο που μιλάμε, για μια ομάδα που θα παίζει Τετάρτη-Σάββατο. Και λέω δεν έχεις πολλές επιλογές, γιατί το πρόγραμμα των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη είναι πολύ απαιτητικό από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή όταν ξεκινάει η σεζόν και ξεκινάει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για τουλάχιστον 3 μήνες το πρόγραμμα είναι non-stop. Τετάρτη-Σάββατο. Οι επιλογές ελληνικές για αυτό το επίπεδο δεν είναι πάρα πολλές. Μία που είναι στα υπόψη, είναι προχωρημένη, είναι αυτή του Σταύρου του Σχίζα. Αλλά μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος τον έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια με το Ρέθυμνο, με την Κίμη, με τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι ένας γκάρντ ο οποίος θα έχει υποστηρικτικό ρόλο εφόσον αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Θα έχει... Δεν έρχεται για να είναι παίχτης ευθυνών και αποφάσεων, να το πω έτσι πολύ απλά. Αλλά θα έχει, εφόσον αποκτηθεί, υποστηρικτικό ρόλο. Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή από τις περιπτώσεις που κυκλοφορούν στον ΠΑΟΚ, αυτοί που έχουν πιο ψηλά και την έχουν προχωρήσει, να το πω έτσι, είναι αυτή του Σταύρου Σχίζα. Αλλά ξαναλέω ότι ναι, μένει στο Σαμελίγκο, λέει ο Θεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος, ναι, μένει εκεί και επαφές κάνουν και παίχτες τσεκάρουν και πράγματα μαθαίνουν όσον αφορά κάποιους πιθανούς μεταγραφικούς στόχους. Και όταν λέω πιθανούς μεταγραφικούς στόχους, δεν μιλάω μόνο για φέτος. Γενικά ο ΠΑΟΚ έχει μια φιλοσοφία την οποία την έχουμε δει να έρχεται και μπροστά του τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ένας παίχτης που κάποια στιγμή τον έψαξες και δεν μπορούσε να τον πάρεις τότε γιατί τα χρήματα που ήθελε ήταν πολλά, μπορεί να ξαναβρεθεί μπροστά σου μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο και να είναι προσιτή. Γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Summer League δεν σημαίνει απαραίτητα ότι από εκεί θα πάρει δύο παίχτες, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι πιθανό να πάρει και δύο παίχτες, αλλά είναι πιθανό να πάρει και κανέναν. Παρακαλώ. Να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Όχι, θα σου πω εγώ. Από τους παίκτες που υπήρχαν στο ρόστερ την προηγούμενη σεζόν, για ποιους υπήρχε διάθεση για να παραμείνουν και ποιοι φαίνεται ότι ενδεχομένως να είναι πιο κοντά, λοιπόν, στη συγκεκριμένη προοπτική. Έμεινε ο Μαργαρίτης. Ωραία. Έφυγε ο Κατσίβελης. Ο Κατσίβελης με τα λεφτά που πήρε από τον Προμηθέα. Άλλο μπάτζετ, άλλα χρήματα. Καλύτερη πρόταση οικονομικά ενδεχομένως για τον Κατσίβελη. Δύο χρόνια συμβόλαιο στο Κατσίβελη με 225 χιλιάρικα. Δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα ελληνική μπορούσε να του δώσει. Ήταν γι' αυτόν ένα καλό συμβόλαιο το οποίο μιλάμε ήθελε για να εκμεταλλευτεί. Πάρα πολύ καλά χρήματα. Ωραία. Οπότε δεν έχει χρήματα τέτοια να δώσει για δύο χρόνια σε Έλληνα παίκτη. Τόσα χρήματα. Λοιπόν, υπάρχει διάθεση με τον Γκος. Ο ΠΑΟΚ τον θέλει. Έχει και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που ο Γκος δεν απαντήσει θετικά στις προτάσεις του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι του έχοντας κυκλωμένο τον Γκος ότι συνεχίζει για την επόμενη σεζόν. Θα ήταν πολύ θετικό να μείνει. Πριν λίγο καιρό έχουμε μιλήσει με τον Λίμπο Παθεοδόρου στην Basket City, μας είχε πει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κορμό. Έτσι το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Μας είχε πει ότι αν έχεις έναν αριθμό 6 με 7 παικτών όπως με πέρσι, όπως την προηγούμενη σεζόν, είναι καλά. Έμεινε ο Μαργαρίτης, έφυγε ο Κατσίβελης. Όπως όλα δείχνουν, ο Τζόνς θα συνεχίσει αλλού. Στο ο εξωτερικό. Jones, εκεί με πρόλαβες. Για το αν θα παραμείνει Ελλάδα, γιατί το γυροφέρουν πολλοί συμπαίκτες του για να παραμείνει στην Ελλάδα. Τι να σου πω. Αν παραμείνει η Ελλάδα ουσιαστικά με τα ίδια χρήματα που έδινε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει ενέργεια και το Περιστέρι. Έχει πάρει το μάτι μου κάπου. Ότι παίζει και το Περιστέρι, είναι μια ομάδα που έχει επιστρέψει στην Α1 και ρίχνει καλά χρήματα. Για να το λέω για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, έτσι. Εξηγούμε κάποια πράγματα για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Το Περιστέρι, δεδομένη χρονική στιγμή λοιπόν που έχει έρθει μετά από χρόνια, έχει επιστρέψει στην Α1. Θα έχει τον Αργύρη Πετουλάκη προπονητή. Έχει την οικογένεια Πολέμη από πίσω. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Πολέμης του Παναθηναϊκού. Ήταν εφοπλιστής αυτός. Είναι μεγάλη οικογένεια αυτή.
Ναι, η οικογένεια πολέμη ήταν στο ναι. Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κάποια στιγμή στην γενικά πολιτική, είναι μια ομάδα η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή και αυτή έρχεται από την Α2 και έχει να ρίξει χρήματα. Έχει να ρίξει χρήματα για να πάρει το Βασιλόπουλο, ένα παράδειγμα. Για να κινηθεί για να πάρει το Χαραλαμπόπουλο δανεικό. Ναι, ο πρώην μέτοχος του Παναθηναϊκού, Αδαμάντιος Πολέμης, 2015. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός όμως, γιατί είναι η οικογένεια λίγο μεγάλη. Ναι, είναι και ο Λονίδας Πολέμης, ο οποίος και αυτός ήταν. Τέλος πάντων, γενικά είναι μια ομάδα για τον Περιστέρι που έχει χρήματα. Αυτό θέλω να πω. Γενικά υπάρχουν ομάδες που έχουν χρήματα. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με λιγότερα χρήματα από τις άλλες ομάδες, αλλά με μεγαλύτερους στόχους. Έτσι, και όταν βγαίνει στην αγορά και όταν για τον Κατσίβελη που ο ΠΑΟΚ πέρσι του έδινε 40 χιλιάρικα και στο συμβόλαιο που είχε. Η οψιόν που είχε για την επόμενη σεζόν αυτή που θα ερχόταν αν έμενε θα ήταν 70 και ο Κατσίβελης βρίσκει για δύο χρόνια πάνω από 110 χιλιάρικα το χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι η διαφορά που μιλάμε είναι τεράστια. Ναι, αυτό ήταν λίγο. Και προφανώς καλά έκανε και το. Καλά έκανε. Είναι ότι σκέφτεσαι το δικό σου το μέλλον, κοίταξε, έτσι. Σου λέω ότι. Ο Κατσίβελης είναι ένα παιδί που είναι στα 26-27. Πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει στην ΑΕΚ, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ήρθε ένα πολύ καλό συμβόλαιο σε αυτήν την ηλικία. Δεν μπορεί να πει κάτι. Και δεν θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον είχε στο σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν ήταν και κάτι που δεν το περίμενε το να φύγει ο Κατσίβελης. Και γενικά ο ΠΑΟΚ πέρσι με αυτό το δίδυμο που είχε, Κατσίβελη, Κόνιαρη και στην πορεία Γκος που ήρθε και τον Πέτεγουι που προέκυψε, ρίσκαρε πάρα πολύ, έτσι. Το πιο φυσιολογικό θα ήταν να έχει τον Κόνιαρη και Αμερικανό, αυτό που όπως ολαδείχνουν θα κάνει φέτος. Γι' αυτό λέμε ότι. Όχι δεν τον υπολόγιζε, αλλά είχε μέσα στο μυαλό του ότι ο Κατσίβελης δεν θα συνεχίσει. Και θα πάει κάπου αλλού την επόμενη σεζόν. Ήρθε η πρόταση του Προμηθέα, πήγε εκεί. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα του Γκος. Γενικά ο Γκος είναι σε μια κατάσταση διαφορετική με τους Wizards. Έτσι, όταν μιλάμε με τους Wizards, εννοούμε για μια ομάδα NBA. Έχει μια καλή επαφή εκεί με την ομάδα του NBA, η οποία του έχει προτείνει να μπει στο τεχνικό της staff, το οποίο είναι κάτι που το σκέφτεται. Κοιτώντας το επόμενο βήμα, κάτι που για μένα λέει ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στη δικασία να σκεφτείς κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι ίσως το μπάσκετ, το να παίξεις μπάσκετ το έχεις αφήσει λίγο πίσω. Βέβαια, ο Γκος είναι ένα παιδί που τον γνωρίσαμε πέρσι στην ομάδα, που πραγματικά του αρέσει το υψηλό επίπεδο. Θέλει να παίξει υψηλό επίπεδο και πέρσι η αλήθεια είναι ότι. Και περίμενε ήρθε, πρόταση ναι, μέχρι αργά. Όταν μέχρι ήρθε, ναι, μεν ο ίδιος έχει μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση όταν αυτό του, αλλά. Ουσιαστικά το παραδέχτηκε στο τέλος ότι εγώ δεν περίμενα ότι θα μπορώ σε αυτήν την ηλικία να είμαι τόσο καλά. Που όντως ήταν πολύ καλά. Και σε σεζόν απαιτητική, σε σεζόν με ταξίδια, με συνεχόμενα παιχνίδια. Που τελείωσε πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ και για τον ίδιο. Εντάξει, το θέμα του Γκος, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει διάφορα. Εφόσον μείνει, συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, είναι στην αγορά για έναν Αμερικανό playmaker με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν δεν μείνει, θα ψάχνει έναν ακόμα στο 2. Ουσιαστικά στο 1-2, να το πω έτσι, που να είναι σκόρερ και δημιουργός και ένα playmaker σκόρερ και δημιουργό. Αν καταφέρει να κρατήσει τον Γκος, έχει ένα σκόρερ και δημιουργό. Γι' αυτό λέμε ότι η κατάσταση όπως είναι τώρα διαμορφωμένη στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι λίγο της αναμονής και το τι μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Αν ο Γκος συμφωνήσει, θα πάει για άλλον Αμερικανό στον Άσο. Αν ο Γκος δεν συμφωνήσει, θα πρέπει να βγει για ένα συγκεκριμένο Αμερικανό στον Άσο και να πάει και για έναν ακόμα στο 2-3 ουσιαστικά. Άντε, στο 1-2 εκεί. Έναν παίχτη που να έχει δηλαδή αποφάσεις και ευθύνες στην επίθεση. Είναι και ο Κόνιαρης στην Αμερική. Γι' αυτό που έχουμε αναφέρει και τον προηγούμενο καιρό. Ο Κόνιαρης, ο οποίος φέτος είναι ένα καλοκαίρι μετά από καιρό που δεν έχει εθνική ομάδα. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά των μικρών ηλικιών κάθε καλοκαίρι. Κιόλας που προχώρησαν. Ναι, ναι. Γενικά τα καλοκαίρια τους ήταν γεμάτα. Δεν είχαν ούτε ξεκούραση ούτε χρόνο για βελτίωση. Γιατί. Τα καλοκαίρια για αυτές τις ηλικίες γι' αυτό είναι. Δεν είναι τόσο για ξεκούραση, είναι για βελτίωση. Ο Κόνιαρης λοιπόν βρίσκεται στην Καλιφόρνια, σε ένα camp το οποίο διοργανώνει η εταιρεία η οποία τον μανατζάρει, μια εταιρεία που είναι πολύ έτσι, μεγάλη σε αυτό το κομμάτι του αθλητικού management. Και μιλάμε για ένα camp το οποίο κρατάει περίπου ένα μήνα. Θα είναι εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με βελτίωση, έχει να κάνει γενικότερα με την. Με τα skills στο μπάσκετ, να το πω έτσι λίγο πιο μπασκετικά. Με βελτίωση των ικανοτήτων του κάθε παίχτη. Είναι εκεί. Σημαντικό είναι αυτό το Κόνιαρ. Δεν είναι μικρό, δεν είναι λίγο το ότι είναι εκεί. Ο Κόνιαρ, ο οποίος έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, έχουμε αναφέρει και το προηγούμενο καιρό το τι ισχύει. Έχει ένα συμβόλαιο το οποίο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της ανανέωσής του. Αν δεν,
Δεν μπορείς να τον αφήσεις έτσι. Εδώ φίλος ζητάει να σε ρωτήσουμε για τον Χαραλαμπόπουλο. Όπως όλα, δηλαδή μου πάει Περιστέρι. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει. Όχι, δεν τον θέλει. Την παρακολουθεί την περίπτωση αυτή. Την παρακολουθεί. Απλά από τη στιγμή που υπάρχει Περιστέρι και Πεδουλάκης, η πλευρά του Χαραλαμπόπουλου έχει μια ακόμα επιλογή. Πέρσι δεν υπήρχε Περιστέρι και Πεδουλάκης. Δεν υπήρχε Αθήνα και Πεδουλάκης, άντε να το πω έτσι. Πέρσι προέκυψε ο ΠΑΟΚ και ήρθε εδώ. Εγώ πιστεύω ότι ο Χαραλαμπόπουλος, αν αυτό το καλοκαίρι δουλεύει, δηλαδή το καλοκαίρι δεν το αφήσει να περάσει. Δουλέψει, αν αυτό το καλοκαίρι δουλεύει. Αν αυτό το καλοκαίρι δουλεύει, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος ήταν ένα παιδί που κάθε καλοκαίρι με τις μικρές εθνικές είχε υποχρεώσεις. Φέτος είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση για αυτόν. Γιατί έχει την ευκαιρία να δουλέψει και έχει ξεπεράσει το θέμα που τον ταλαιπωρούσε για τα προηγούμενα χρόνια, στους προσαγωγούς. Εγώ λέω ότι την επόμενη σεζόν ο Χαραλαμπόπουλος θα έχει την ευκαιρία, αν δουλέψει φέτος το καλοκαίρι, να κάνει σεζόν για να ξεχωρίσει. Τώρα, θα την κάνει στον ΠΑΟ. Τώρα που μιλάω, μου φαίνεται δύσκολο. Πιο πολύ φαίνεται να την κάνει στο Περιστέρι, αν θα είναι εκεί. Το ότι ο ΠΑΟ την παρακολουθεί την περίπτωση και δεν την έχει παρατήσει, την παρακολουθεί. Ωραία, και εμείς θα παρακολουθούμε τι γίνεται στο, στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, ειδικά στο μπάσκετ. Φυσικά. Τρεις ώρες θα μείνεις κάθε μέρα, ξέρεις τι πράγματα έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Στο δικό σου κομμάτι. Τρεις ώρες εδώ μου τα λες όλα. Βέβαια. Με κάθε λεπτομέρειες. Τι παρακολουθεί, ποιον παρακολουθεί, ποιος είναι υπό pressing και τα σχετικά. Να, πριν κλείσουμε, να δώσουμε έτσι και μία τοποθέτηση, ένα στίγμα του Βασιλιάδη, έτσι, του Υφυπουργού Αθλητισμού, ο οποίος βρίσκεται στην Σύρο γενικώς. Εκεί έχουν μαζευτεί αρκετοί οι μπασκετικοί, έτσι. Υπάρχει αυτή η διοργάνωση, αυτό το event στην Σύρο που γίνεται κάθε καλοκαίρι. Ρωτήθηκε για την αναδιάρθρωση και τι να περιμένουμε στο συγκεκριμένο μέτωπο. Όλο το προηγούμενο διάστημα διαβάζαμε πάρα πολλά για τις προτάσεις από τον κύριο Βασιλιάδη για το πώς μπορούν να γίνουν οι ομάδες να μειωθούν και να φτάσουν νούμερο 12, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, πώς εξασφαλίζονται οικονομικά οι ομάδες, γιατί διαφωνεί η Λίγκα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα στο συγκεκριμένο μέτωπο και ρωτήθηκε ο κύριος Βασιλιάδης τι να περιμένουμε σχετικά με την αναδιάρθρωση. Εμείς κάναμε μία πρόταση. Υπάρχει ένα δεδομένο πρόβλημα χρηματοδότησης και ύπαρξης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι η πρότασή μας δημιουργεί για μία πενταετία ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον που θα βοηθήσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αναδειχθεί. Έχει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, άσχετα αν δεν βρίσκουν σύμφωνοι τη Λίγκα, που δεν βρίσκονται σε διαπραγμάτευση. Πρέπει να καταλήξουμε, επιμένει και μένει ο Υφυπουργός, στις 12 ομάδες, γιατί δεν σηκώνει οικονομική πραγματικότητα περισσότερες. Θα είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για 24 ομάδες, μην μένουμε στις 12. Επί της ουσίας για όλο το ιστορικό σωματιακό δυναμικό της χώρας. Λίγες και καλές ιστορικές, σε ελεύθερη μετάφραση. Από εκεί και πέρα, μεγάλη σημασία έχει για εμάς το θεσμικό, οικονομικός έλεγχος και διαχείριση. Θα πρέπει να βρούμε ασφαλιστικές δικλείδες για να τα εξασφαλίσουμε. Εμείς το βλέπουμε σαν πρώτο βήμα. Ρωτήθηκε ο κ. Βασιλιάδης για το γεγονός ότι καλή πρόταση, καλά όλα αυτά τα οποία σκέφτεστε, αλλά αν και εφόσον γίνουν εκλογές και η πρόταση αυτή μείνει στον αέρα και οι διαδικασίες ενδεχομένως ακυρωθούν, εμφανίστηκε πάρα πολύ σίγουρος για τις εκλογές και για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν αγχωνόμαστε, έτσι κι αλλιώς εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές, άρα έχουμε ακόμα 5 χρόνια μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν το σχέδιο του κ. Βασιλιάδη είναι μακροπρόθεσμο και αφορά την μείωση των ομάδων σε σχετικό χρονικό ορίζοντα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, για στόμα του κ. Βασιλιάδη, θα παραμείνει στην κυβέρνηση της χώρας. Αναδερφιαστικό. Εκεί τι έχεις τώρα και. Α, όχι, τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3 μετά πολλά. Ήταν ο πρώτος ραδιομαραθώνιος στο ΠΑΟ 24. Θα συνεχιστούν και άλλοι τις επόμενες ημέρες. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας στο πέναλτι, με ένταση συντονισμένη στο Λίμπερο. Και στις 8 βεβαίως φιλικό με την Στεάουα, σε ζωντανή περιγραφή από την Ολλανδία και από τους απεσταλμένους του Λίμπερο και του ΠΑΟ 24. Εμείς ξανά εδώ αύριο μετά τις 12. Έχουμε παγιωθεί στο 10 και 20 από ό,τι βλέπω. Έχει 22, 21, 23. Θα το παλέψουμε. Θα είναι ένας στόχος. Παίρνουμε όμως μια ώρα από μετά, παιδιά. Για να βγούμε στις 12. Έτσι. Λοιπόν. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Ωραία. Hashtag είναι αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.